Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Σοκαφέ Morning Show. Wow, wow, wow. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Είμαι ο Νίκος Βέρτης. Είμαι ο Δέσμη Αβαντή. Είμαι ο Γιάννης Πλητέχος. Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και παρέα ακούμε Σοκ FM 104,8. Για ποιο λόγο πάμε ρόδι την πρώτη μέρα του χρόνου στα σπίτια μας? Γιατί για σκέψα σπερμπανάνα. Να την πατήσει. Όσο οι σαλάτες είναι πιο ακριβές από τους γύρους, δεν θα κάνει ποτέ κανείς δύο. Έλα Γιώργο, Πέτρος είμαι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι κάνει ένας δελιβεράς επάνω στο δέντρο? Τι κάνει ένας δελιβεράς πάνω στο δέντρο? Του παρήγγειλε τα η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε σήμερα? Είναι τρίτη ο μήνας, έχει 19 και ευχηθούμε να έχετε μια καλή, καλή ημέρα σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν ήθελα να πω καλή εβδομάδα, γιατί η χθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ κουραστική. Οπότε θα υποθέσουμε ότι ξεκινάει από τώρα η εβδομάδα. Τι έπαθες εχθές? Κουράστηκα πάρα πολύ. Γιατί, πουλάκι μου? Γιατί ήμουν όλη μέρα έξω. Σούπερ μάρκετ, παιδιά, μαγειρέματα, άστα, Γιώργο, νοικοκυρά, μέχρι χθες να σας πω. Ποιο νοικοκυρά από μένα δεν έχεις? Μετά από πόσο καιρό? Μετά από πόσο καιρό. Τα κάνω κάθε μέρα, απλά χθες μου εκοφάνηκε. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Έχω και νεύρα τώρα πρωί-πρωί. Άστο σου λέω, έχει ξεκινήσει η μέρα. Μην πω πώς έχει ξεκινήσει η μέρα. Γιατί ήρεσε τόσο πολύ? Γιατί έψαχνα ένα φάρμακο που παίρνω κάθε πρωί για να είμαι ήρεμη και να κάνω μια νορμάλ εκπομπή μαζί σου. Ναι. Και σήμερα μου είχαν τελειώσει τα χάπια. Δηλαδή χωρίς χάπια σήμερα? Είμαι χωρίς χάπια σήμερα. Ο Χριστέ μου, τι θα τραβήξουμε. Μην γελάτε. Είμαι χωρίς χάπια, παιδιά. Λοιπόν, τα παίρνω κάθε πρωί αυτά τα χάπια. Δεν το ξέρα. Είναι του θυροειδή τα χάπια. Με κρατάνε ήρεμη. Ναι, αλλά επηρεάζουν και την ψυχολογία σου. Βέβαια, βέβαια. Ένα φαρμακείο, παρακαλώ. Λοιπόν, και πήγα σε ένα διενυκτερεύον φαρμακείο και δεν το είχε το χάπι. Πώς τα λένε αυτά? Ταυτέσσερα. Ταυτέσσερα, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να ακούσετε normal morning show, τα ταυτέσσερα γρήγορα. Τον 75, παιδιά, έχω θέμα, είναι τα ροζ. 75, ναι. Τα 125. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, και πήγα σε ένα φαρμακείο και δεν τα είχε. Και λέω, ρε παιδί, μα είναι δυνατόν? Δεν έχετε βασικά φάρμακα, φάρμακα πρώτης ανάγκης? Δεν είναι το πρώτης ανάγκης το θυροειδή? Του θυροειδή. Πρώτης ανάγκης είναι. Λες καλέ. Ασπιρίνη. Ο πρώτης ανάγκης θεωρείται του θυροειδή για μένα. Δεν έχω χάπι. Είμαι χωρίς χάπι τώρα. Για σένα. Για σένα, πω, τι θα κάνω, παιδιά, τι θα κάνω χωρίς χάπια? Παιδιά. Ένας άνθρωπος που με σκέφτεται και με αγαπάει, μήπως μπορεί να έρθει να μου φέρει ένα χαπί? Αν έχετε κι εσείς, παίρνετε κι εσείς, ρε παιδιά, περάστε μία από τη Βόνη 53, αφήστε ένα χαπάκι να το πάρει να ησυχάσουμε, γιατί από το πρωί με έχει πρίξει. Δεν έχουμε και φαρμακείο εδώ κοντά. Εδώ έκλεισε το ρεύμα από εδώ μέχρι τη Ριτσόνα τέρμα πάνω, αυτό ενόχλησε. Ναι, αλλά δεν έχουμε χάπια όμως. Ναι, παιδιά, είχαμε διακοπή ρεύματος. Μέσα σε όλα είχαμε και διακοπή ρεύματος. Ξεκίνησε η μέρα πάντως, Καλημέρα σας. Α, καλά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα σήμερα, τρίτη σήμερα, η χειρότερη μέρα στην εργασία, το καταλάβαμε ήδη. Πες τα μόνος, δεν μπορώ. Ή βέβαια η μέρα η οποία πρέπει να βγεις με φίλους. Οπότε κουμπώνεις το χάπι, βγαίνεις με φίλο και σου περνάνε όλα. Στο Cafe Morning Show, Γιώργος Καρτελιάς. Ελίνα Παπίλα. Ελπίζουμε να είσαστε καλά, να έχετε ξυπνήσει όμορφα μαζί εδώ μέχρι τις 11. Θα κάνω μια ερώτηση, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ με αυτό το χειμώνα. Έτσι είμαι και ζόρικη σήμερα στην Ελλάδα. Το καινούριο λες που έρχεται. Πρέπει να ξαναβάλω πετρέλαιο, να ξαναπάρουμε ξύλα, να ξανανάψουμε. Τι γίνεται, παιδιά? Παιδιά, συγγνώμη, αλλά. Χριστός και Παναγία δηλαδή. Τα βλέπα και εγώ εχθές ότι από το Σαββατοκύριακο έρχεται η επόμενη κακοκαιρία. Θα χιονίσει, λέει. Ναι, θα έχουμε χιόνια. Καλά, εντάξει, παιδιά, εντάξει, αφήστε μας. Μια γρήγορη πρόβλεψη. Βλέπω ότι το Σάββατο ξεκινάμε με 4 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Το Σάββατο που μας έρχεται. Ναι, ναι. Δεν θα ευχαριστηθούμε μέχρι την Παρασκευή τον καιρό. Και με 2 λέξει ξεκινάμε την Κυριακή. Κυριακή 2 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, εντάξει. Τι να πω τώρα. Με χιονόπτωση. Δεν πρόκειται ποτέ να δούμε καλοκαίρι. Αυτό ήταν. Νομίζω είναι και το τελευταίο κύμα που μας έρχεται για ένα τριήμερο, τετραήμερο. Λέγαμε ότι το τελευταίο κύμα θα είναι το προηγούμενο. Έτσι ούτε λέμε. Καν αυτό που περάσαμε τώρα. Το έχουν ονομάσει, μήπως έμαθες κάτι? Λοιπόν, ο Σάκης Αρναούτογλου έκανε πρόβλεψη και λέει θα έχουμε χιόνια μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Καλά, εντάξει, άσε μας. Όπου καταστροφολόγος θα το σου πει. Το ίδιο έλεγε την Αθήνα. Θα δούμε χιόνια μέσα στην Αθήνα. Ναι, καλά, είδαμε την προηγούμενη φορά. Το προηγούμενο. Όχι τώρα, όχι τώρα. Στιχιόνι, στιχιόνι το είχε πει. Στιχιόνι, όχι. Στιχιόνι είχε πει. Το κύμα που έρχεται θα φέρει χιόνια μέσα στο κέντρο. Ο έμπειρος προγνώστης καιρού παρουσιάζει όλα τα δεδομένα, λέει, και λέει ότι θα έχουμε μια νέα ψυχρή εισβολή, πολύ δυνατή όμως. Έρχεται από τη Ρωσία. Χαμηλές από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία έρχεται. Αυτές οι Ρωσίδες είναι δύσκολες. Όπου θα μας πάνε. Γιώργο. Χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες, χιονοπτώσεις όχι μόνο σε ορεινά, ακόμα και σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Μα έρχεται χθε
χθες η μάνα μου και μου λέει: τα άμαθες, τα άμαθες. Τι να μάθω, ρε μάνα, τα άμαθες. Ναι. Μας έρχεται από τη Ρωσία. Ποια μας έρχεται από τη Ρωσία, ρε μάνα. Τη στέλνει ο Πούτιν κατευθείαν. Λοιπόν, η Ελλάδα ντύνεται στα λευκά. Χιονόπτωση θα σημειωθεί και στην Αθήνα, λέει ο Σαξαναούτο. Καλά, εντάξει. Για να το λέει ο Σάκης όμως, Το ίδιο λέει για τη χιόνι. Τι είναι, πέφτει έξω, σαν και σένα και αυτό. Σαν και εμένα, είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα φτάσει στο 16. Ευχαριστηθείτε, παιδιά, τις ημέρες που έρχονται μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Τον έχουν βγάλει το όνομα ή ακόμα? Όχι, ακόμα δεν έχουν βγάλει. Από ό,τι διάβασα λίγο, χθες δεν βγάλανε. Τώρα, αν βγάλανε μεσάνυχτα, δεν ξέρω. Πού είμαστε, φύχη, ψή. Στο ψή είμαστε. Χι, ψή. Από ψή, παιδιά, ψάξτε. Δεν έχω πάρει τα χάπια μου σήμερα, κανόνες την πορεία. Συγγνώμη, κατεβαίνει από τη Ρωσία και μας περιμένει το ψή. Ναι. Έλα, σε βάλει τραγούδι. Είναι... Έλα, σε παρακαλώ. Τελειώνει σε κρύο πάντως. 697-800-1048 στέλνετε μηνύματα στο Viber. Περίμενε, ρε παιδί μου, γιατί το λένε αυτό, έχει βγει αυτό, ότι έχει ψή κρύο. Δεν το ξέρω το ψή κρύο. Δεν το λένε έτσι. Από πού έχει βγει αυτό? Ναι, από πού έχει βγει. Δεν ξέρω. Γιατί ξεκινάει από ψή. Σίγουρα Έλληνας το έχει βγάλει αυτό. Ρε, ελληνική πατέντα είναι, ελληνική η λέξη, αλλά δεν ξέρουμε από πού έχει βγει. Εγώ ρωτάω τη δασκάλα μας εδώ να μας πει από πού βγαίνουν κάποιες λέξεις. Εγώ άλλες γνώσεις έχω, τέτοιες δεν έχω. Καλημέρα στο Δημήτρη από το καλοκαιρινό ναύπλιο. Λέει 8 βαθμοί αυτή τη στιγμή και πάμε για 16-17 σήμερα. Και εμείς, Δημήτρη μου, τόσο πάμε, αλλά μη χαίρεσαι. Περίμενε λιγάκι, γιατί άλλα μας λέει εδώ ο Γιώργος. Λοιπόν, καλημέρα και στον άλλο το φίλο του Δημήτρη που λέει: καλημέρα, παιδιά. Πώς είστε? Θέλω να αφιερώσω το για πάντα μαζί του Πάριου σε εσάς, γιατί είστε το τέλειο ζευγάρι του ραδιοφώνου. Αχ, δεν παίζεστε. Έχεις καταλάβει τα γούστα μας. Σε ευχαριστώ. Πάμε! Για πάντα μαζί. Κάντε λίγο υπομονή, της είναι το χάπι της. Όλοι που λένε ζωή. Έλα, Ελίνα. Για πάντα μαζί. Α, μας αφιερώνει αυτό το τραγούδι. Τι είπα τώρα. Μαζί θα μας βρούνε για πάντα μαζί. Μαζί θα μας βρούνε. Τανάσκελα και δύο, λέει. Μαζί θα μας βρούνε. Τανάσκελα σε κάνω. Κεφάλι στην άσφαλτρο. Κεφάλι στην άσφαλτρο. Να σε καλά, Δημήτρη, για την αφιέρωση. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα και πολλά πολλά γλυκά φιλιά παντού. Λυκούλια. Όπου βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, σε έναν έναν και μία-μία ξεχωριστά εκεί έξω. Το Σοκαφέ Morning Show βεβαίως είναι εδώ. Πρωινό Τρίτης, 19 του Φλεβάρη. Και χρόνια πολλά στην Φιλοθέη, να πούμε σήμερα. Χρόνια πολλά. Η Φιλοθέη, ο Φιλόθεος, η Φιλοθέα, η Φιλοθεούλα, χρόνια πολλά. Της Φιλοθέης ο Σιωμάρτυρος, λοιπόν, σήμερα. Της Φιλοθέης. Εντροπή σου. Της Φιλοθέης ο Σιωμάρτυρος, παιδί μου. Εντάξει, Ελίνα. Φίλος και Θεός. Ο φίλος του Θεού. Έτσι σήμερα έχει την τιμητική του, βεβαίως. Ανατολή Ηλίου 708, Δύση Ηλίου 1809. Ωραία. Mm. Εντάξει, αυτό και. Τι άλλο? Ωραία, εντάξει. Σήμερα είναι Εθνική Μέρα Σοκολάτας. Α, ναι. Ναι. Όχι Παγκόσμια Μέρα Σοκολάτας, Εθνική Μέρα Σοκολάτας. Ναι, παιδιά, στο Βασιλείο δεν στο υπάρχει θέμα δηλαδή. Τι, από σοκολάτες τι θέτε. Τι σοκολατίνα μπορεί να γίνει. Θέτε υγεία, θέτε γάλακτο, τι θέτε. Τι θέτε. Θέτε από πορτοκάλι. Και από αυτό έχουμε. Και έχουμε και σοκολάτα από πορτοκάλι. Εθνική Μέρα Βλεφαρίδα σήμερα. Α, είναι last day. Τι είναι? Λάσ. Έτσι λέγονται. Έτσι λέγονται. Λάσ. Τα λογικά θα υπάρχει και hashtag. Σίγουρα. Χρόνια πολλά στα κορίτσια τα οποία βάζουν βλεφαρίδες εξτέσιον. Ρε παιδί, με έχω βάλει και εγώ μια φορά. Ναι. Ωραίο. Το κάνει το μάτι αγνώριστο. Ναι. Ναι. Δεν χρειάζεται να το βάψει, δεν χρειάζεται να το βάψει ποτέ. Μ' αρέσει στη γυναίκα η βλεφαρίδα. Σ' αρέσει στη γυναίκα η βλεφαρίδα. Κακό είναι να έχει το έντονο το βλέμμα αυτό, δίνει ένα άλλο στυλάκι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ και χαίρομαι τα κορίτσια έβαλα... που βάζουν ψεύτικες ή βάζουν τις εξτέσιον, αυτές που κρατάνε κανένα μήνα. Ναι. Εγώ που βάλα άντρας μου δεν πήρε χαμπάρι τίποτα, όλα τα καταλαβαίνεις εσύ. Τι έκανα εγώ. Κρύβεις μια γυναίκα μέσα σου. Την κρύβω τη ρουφιάνα. Τέλος πάντων, να πότε θα τι ήθελα να σας πω για τη βλεφαρίδα. Ήθελα να σας πω ότι έβαλα που λέτε και μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα, εξαιρετικό. Αλλά είναι δύσκολο γιατί εγώ που γυμνάζομαι πρέπει να μην τρίβεις τα μάτια σου, καταλαβαίνεις. Όχι, ρε, θα πάω να βάλεις τις άλλες, αυτές που κάνουν με. Που τις κολλάνε. Που δεν φεύγουν έτσι εύκολα. Είναι με το μήνα, με το δίμηνο, τρίμηνο, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Μίλα μου λίγο, Γιώργο, για τις βλεφαρίδες. Τι πρέπει να κάνω, εσύ που τα ξέρεις αυτά. Έχω φίλη, η οποία πάει και πας και σου τα φτιάχνει με εξτέσιον. Και ναι, δεν φεύγει, δεν φεύγει. Δεν είναι αυτές που τις παρτικώνεις με το βουρτσάκι. Αυτό είχε κάνει και εγώ που κρατάει κανένα δίμηνο, λέει. Μπράβο, και ναι. Τι σου φύγανε. Δεν είναι. Καλά, κάθε πρωί που ξυπνάγα έπρεπε να τρίχιαζα μαξιλάρια. Εντάξει, δεν είναι. Δεν πήγε σε καλή. Ας περιπτώσει. Δεν πήγε σε καλή. Ναι, καλά. Θα σου συστήσω εγώ κάτι φίλες που σου κάνουν κάτι εξής, να σου πω κάτι. Ναι. Θα καλύψει και τη φαλάκρα. Τόσο πολύ. Λοιπόν, σαν σήμερα διαβάζω το 2008, η τιμή πετρελαίου σημειώνει νέο ιστορικό ρεκόρ καθώς κλείνει για πρώτη φορά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ωραία. 101 δολάρια. Σαν σήμερα το 2001 καταργείται το μονοπόλιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό είχαμε διακοπή πρωί-πρωί.
Ναι, για να είναι πετειακή. Ναι, είναι πετειακή μέρα σήμερα. Λοιπόν, μα είχαμε διακοπή χωρίς λόγο. Έχει κάνει χιόνια και δεν είχαμε διακοπή. Κάποιος λόγος θα υπήρχε. Μπορεί να κάνανε κάποια έργα τα παιδιά πρωί-πρωί και να έπρεπε να απομονώσουν κάτι. Μπορεί ο ουδέτερος της ΔΕΗ να μην ήταν συντονισμένο σωστά. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβα, ναι. Ωραία. Μήπως είχε βγει γύρωση. Γελάει μόνη της. Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, 19 Φεβρουαρίου του 2019, αν έχει γενέθλια, χρόνια σου πολλά. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, είσαι έντονα συναισθηματικό, αλλά ταυτόχρονα γεμάτος σοφία εξαιτίας των εμπειριών σου. Μάλιστα. Είσαι άτομο που λατρεύεις τη μάθηση και θέλεις να βοηθήσεις. Τίνεις να είσαι μοναχικός και εξαρτάσαι μόνο από τον εαυτό σου. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά να είσαι πάντα γερός, τυχερός, ευτυχισμένος και ταυτόχρονα γερή, τυχερή, ευτυχισμένη. Και αν έχεις γενέθλια, αν κάποιος φίλος σας έχει γενέθλια σήμερα, 22-2-10-62-800 και επικοινωνείτε μαζί μας αν θέλετε να το ξυπνήσουμε ή οποιονδήποτε θέλετε και έξω να ξυπνήσουμε, τι θέλετε να μεταφέρετε μέσα από το Show Cafe Morning Show στα Wake Up Call μας. Και τα μηνύματά σας στο 697-800-1048 στο Viber. Για να βρούμε την φίλη μας τη Στέλλα, η οποία χθες έκλεισε τα 18. 18, ενηλικιώθηκε το κορίτσι. Και μία μέρα. Μπορεί να μείνει μόνη της τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέλλα. Για σένα κάνεις? Μιλάγαμε, για σένα μιλάγαμε. Καλά, εσείς? Καλά κι εμείς. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς νιώθεις σήμερα που είσαι 18 και 1. Σε καλούμε από το Show Cafe Morning Show. Θέλω να μου πεις με πυγμή και με σθένος. Το έτος που γεννήθηκες. 2001. 2001. Το 2001 η Στέλλα, είπαμε. Ναι. Στέλλα, ναι. Η Στέλλα γεννήθηκε, παιδιά. Δεν ξέρω πού ήσασταν εσείς το 2001. Εγώ πάντως και κινητό πρέπει να είχα. Και αυτό με την κεραία. Το 2001, μάλιστα. Καλημέρα, Στέλλα μου. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς για χθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς νιώθεις τώρα που είσαι ενηλικιώθηκες, μπορείς να βαρέσεις και το χέρι στο τραπέζι στους γονείς και να πεις: εγώ είμαι 18. Θα κάνω ό,τι θέλω. Θα πάρω τη βαλίσσα μου και θα φύγω. Πρόσεχε τι θα πεις, ακούει μπαμπάς. Σε ενημερώνω. Δεν θα πεις τίποτα, κατάλαβα. Λοιπόν, κράτα το για σένα. Ναι, ναι, καλύτερα. Λοιπόν, ναι, αφού το 2001. Γιατί δεν γεννιούνται άλλα παιδιά. Έλατε. Λοιπόν, η μαμά και ο μπάς βέβαια μας είπαν να σε πάρουμε τηλέφωνο. Πώς θα πας στο σχολείο, όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Πενταήμερη φέτος θα πάτε? Γιατί πας σχολείο. Ναι, πηγαίνει τριτηλικίου. Τριτηλικίου, ναι. Θα πάτε πενταήμερη φέτος τίποτα? Πήγαμε. Α, πήγατε. Πότε καλέ προλάβατε? Εμείς πήγαμε πριν το Πάσχα. Και πού πήγατε? Το κάνουν νωρίς για να μην το χάσουν. Πήγαμε Θεσσαλονίκη. Δεν μου λες, διαβάζεις για Πανελλήνιες? Ναι. Μπράβο, κορίτσι μου. Πού θες να περάσεις? Θέλω να περάσω λιμενικό. Λιμενικό. Άρα θα κατέβεις για κανένα Πειραιά? Ναι. Ή σε κανένα νησί, κάπου. Ωραία. Έχουμε λιμενικό και εμείς έχουμε εδώ. Λιμενικό ταμείο. Μπορείς και εδώ στο λιμάνι να κάνεις πρακτική, άμα θες. Λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη μέρα, Στέλλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ακούω το 2001. Γιατί, το παιδί σου πότε γεννήθηκε? Εντάξει, είναι παιδί μου όμως. Α, αυτό δεν πιάνετε τον άλλον. Καλημέρα στον Αντρέα που λέει: εγώ το 2000. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Έτσι να ακούμε τέτοιες. Το 2001 ήμουν 11, λέει το Κατερινάκι. Εγώ το 2001 μπουσούλαγα, Κατερινάκι μου. Τώρα εσείς που είστε πιο μεγάλοι από μένα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε και μια διαφορά σκέψης, έτσι δηλαδή. Το 2001 η Ελίνα ακόμα μου φόραγε πιπίλα και πάμπερς. Ναι, καλέ. Μιλάμε για φρουτόκρεμες και τέτοια. Ναι. Καλημέρα στο Δημητράκι. Καλημέρα στο Χρήστο από τα Γιανιτσά. Αν μπορείτε να ξυπνήσετε βεβαίως την κοπέλα μου, βεβαίως. Θα μας στείλει τα στοιχεία της, το τηλέφωνό της βεβαίως, το όνομά της, για να κάνουμε το δικό σου wake up call. Καλημέρα και στην Έλσα. Με βλέπω οι επόμενες διακοπές να είναι Χαλκίδα. Έλσα μου, εσύ από πού μας έρχεσαι όμως? Και βεβαίως να έρθεις Χαλκίδα. Να πάμε για καφέ, να γνωριστούμε, να πιούμε, να φάμε. Είμαστε φιλόξενος λαός εμείς εδώ. Ο Γιώργος πληρώνει. Καλημέρα στο Γιώργο. Μόνη της τα λέει, μόνη της απαντάει, όλα τα κάνω. Και πολλά φιλιά. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Α, τη Στέλλα, ναι. Για τον μπαμπά και τη μαμά. Το είπες καλέ στο κορίτσι ότι μας έβαλε ο μπαμπάς και η μαμά? Ναι, το είπα, παιδί. Το είπα. Πάμε στο επόμενο. Καλημέρα στη Βούλα. Είστε το χαρούμενο πρωινό μας ξύπνημα. Φαντάσου, Βούλα μου. Και χωρίς χάπια σήμερα. Τόσο πολύ. Αυτό να σημειωθεί στα πρακτικά, ότι κάνω morning σήμερα χωρίς να έχω πάρει τα χάπια μου. Τι να κάνουμε, θα δώσουμε διπλά μετά. Καλημέρα στο Γιώργο, πολλά φιλιά. Ελπίζουμε να είσαι κομπλέ τώρα με το. Μας ακούτε μέσα από το www.socafem.gr, μέσα από το διαδίκτυο. Αν είχατε κάποιο θεματάκι, όλα είναι μια χαρά. Μας ακούτε καμπάνα. Σήμα καμπάνα μας ακούτε. Να στείλουμε μια καλημέρα στο φίλο τον Τίμο, ο οποίος μας στέλνει στο WhatsApp του Socafem Morning Show. Ο οποίος λέει να πάρει στο Β52. Όχι, περίμενε. Κάτσε να δω το μήνυμά του. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, τι κάνεις? Καλά. Καλά. Σε καλούμε το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο έτσι για μια γλυκιά καλημέρα και να σου πει: καλημέρα, ερωτά μου. Πώς είστε, πώς τον είπαμε? Χρήστο. Χρήστο, καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα.
Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει καλημέρα, ερωτά μου? Πιστεύω η Μαρία. Πιστεύεις η Μαρία και καλά πιστεύεις η Μαρία, η οποία σε ακούει τώρα και πες στείλει την καλημέρα σου, πες της κάτι. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα, αγάπη μου. Αχ, αγάπη, λοιπόν. Χριστάρα, μια... Αχ, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ακούω, παιδιά. Είστε φοβεροί. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να τα θυμάσαι ότι σήμερα είμαστε και χωρίς χάπια. Ναι. Μήπως σου περισσεύει κανένα χάπι, τι χάπι θες, τα αυτρία. Τι τα αυτρία, παιδί μου, αυτοκίνητο είναι. Τα αυτέσσερα. Α, τα αυτέσσερα, συγγνώμη. Όχι, καλά, Παναγία μου. Τα αυτρία είναι Volkswagen. Λοιπόν, έγινε Χριστό. Και τα αυτέσσερα έχει. Και τα αυτέσσερα έχει, το ξέρω. Ό,τι θες έχει. Λοιπόν, έγινε Χριστάρα μου, καλή σου μέρα. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σας wake up call, 697-800-104, αυτό στέλνετε στο Viber τα στοιχεία εκείνου, εκείνης που θέλετε να ξυπνήσουμε, βεβαίως, ονόματα τα γνωστά. Και στο 2210-62-700 το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και επειδή ξεκινήσει με ένα θέμα με τις ημερομηνίες, παιδιά, ο φίλος ο Τίμος είναι του 1969. Το 69, αυτό το κανάκι. Το κανάκι. 50 ετών. Το είπε και χθες ο Σαρβίλα, ότι έκλεισε 50 έτη, τα 50 του έτη. Οπότε μαζί με το μήνυμά σας, βάλτε και τη χρονολογία σας, έτσι. Έτσι, σήμερα θα κάνουμε αφιέρωμα στις χρονολογίες. Καλημέρα στο Κατερινάκη που λέει: μάθαινες να μιλάς Ελλήνα το 2001. Όχι. Ακόμα ήμουν στο Αγκού, στο Κουπεπέ. Και το Άτα. Και στο Άτα. Όχι. Και η αγαπημένη της λέξη, παιδιά, ήταν μία. Α, ναι. Μαμ. Μαμ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα, κάτσε να το βρω κιόλας, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα. Σας τα έχω πει αυτά. Το χάπι, ε. Σήμερα, α, γι' αυτό. Τι. Έχουμε Πανσέλινο. Το έχεις δει το φεγγάρι που είναι αναφεγγαρινά. Το έχεις δει από χθες. Όχι, δεν το πρόσεξα. Κι όμως, παιδιά, το φεγγάρι είναι να ξέρετε. Το φεγγάρι πάνω, Θεέ μου. Λοιπόν, έχουμε Πανσέλινο στο ζώδιο της Παρθένου. Επικεντρωνόμαστε σε θέματα που μας πιέζουν και μας αγχώνουν. Πάλι τζακετούλα, σε καθημερινότητα, εργασία, υποχρεώσεις, φυσική και ψυχική κατάσταση. Εκείνοι που οφείλουν να συγκρατήσουν συναισθηματικά ξεσπάσματα είναι οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες. Συγγνώμη, δεν έλεγες τον εαυτό σου. Και οι ηχθείες του πρώτου δεκαημέρου, εγώ δηλαδή. Είσαι του πρώτου. Πρέπει να συγκρατήσω τα νεύρα μου, λέει. Συγκράτησε τα, Ελληνάκι μου, γιατί δεν έχει πάρει τα χάπια σου, δεν πρόκειται να τα πάρει σήμερα. Πρέπει να κρατήσει τα νεύρα σου. Γιατί από το πρωί, παιδιά, συγγνώμη, θα το ξαναπώ, 8 παρά 5 είναι. Μην πω τι μα έχει κάνει από το πρωί. Πες μου λίγο τώρα, σοβαρά. Είναι τυχαίο όλο αυτό που συμβαίνει? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να μην έχω πάρει τα χάπια μου. Να μου βγαίνει το προφίλ ότι θα έχω σήμερα νεύρα. Δηλαδή είναι τυχαίο, ρε παιδί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα στη μοίρα μα είναι. Ξύπνησε το πρωί στραβά. Το πεπρωμένο, δεν, παιδιά. Δεν μπορεί να πάει η μέρα σου καλά. Θα ναι, πάει όλη στραβά. Άσε πάει... που κοιμήθηκα και 11.30 ώρα, άργησα χθες. Άστο σου λέω. Πού τα βάζεις αυτά πουλάκι μου, γιατί 11.30 ώρα. Πού ξενύχτηκες, πού ξενύχτηκες. Τι έκανες εσύ χθες που δεν σε ρώτησα? Τι έκανα χθες? Ναι, δεν σε ρώτησα. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Πήρα το μικρό, πήγαμε μια βόλτα με το αμάξι. Ναι, τι φάγατε? Χθες ήθελα να φάω σαυροφαγία. Και έφαγες πλαστικό? Πλαστικό. Τι έφαγες? Έφαγα πλαστικά. Κάτι τάπερ. Λέγε. Σουβλάκια. Α, σουβλάκια, νόμιζα γαριδάκια και τέτοια. Όχι. Και πήρα, έφαγα δύο πιτόγυρα, έφαγα και ένα γεμιστό μπιφτέκι. Ναι. Κάτι πατάτες με σος, τυρί και τέτοια. Έφαγα λάχανο καρότο και τελικά με πήραξε το λάχανο καρότο. Έλεγα στο γυμναστή μου μια μέρα. Του λέω μια μέρα, έχω την ανάγκη να φάω κάτι πολύ, ρε παιδί μου, junk. Μου λέει, φάε, λέει πιτόγυρο. Λέω, τι πιτόγυρο, λέω. Αυτό είναι καθημερινό, αδελφέ. Θέλω να φάω, λέω, κάτι που να το κες και να μην καίγεται. Και μου λέει, τι, λέω, γαριδάκια. Θέλω, ό,τι πιο πλαστικό κυκλοφορεί, αυτό θέλω να φάω. Όχι. Αυτό που το κες και δεν καίγεται, μπορείς να φας, δεν το γαριδάκι. Το γαριδάκι κάνει και καλό προσάναμα στο τζάκι, σε ενημερώνω. Φαντάζω, γιατί έχει πετρέλαιο, λέει, μέσα. Αυτό που μπορείς να φας, που το κες, αλλά αυτό δεν καίγεται, ναι, να φας πυρέξ. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, τα ζώδια να σας πω σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ γιατί έχουμε προβλέψεις ζωδίων. Θα σας πω και για την Πανσέλινο τι ακριβώς συμβαίνει. Για όλα τα ζώδια και βεβαίως ένα ζώδιο δεν θα υποθεί στον αέρα του Morning Show. Τώρα ψάχνω ξεμάτιασμα και μου βγάλει ένα καινούριο app. Τι app? Ναι, φτού το ξεμάτιασμα. Ναι, το είχα κατεβάσει. Δεν λέει κάτι. Πώς τη λένε τη γιαγιά? Φτού το ξεμάτιασμα. Ξεματιάστρα, παιδί μου, κάνε. Ξεματιάστρα, γράψε. Υπάρχει app κανονικό. Με μιλάει να το κάνω ξεμάτιασμα. Γράφω ξεμάτιασμα στο Google και μου βγάζει ξεμάτιασμα app. Ναι. Ξεμάτιασμα με λάδι. Με λάδι δεν έχουμε τώρα εδώ. Δεν έχουμε. Με γαρίφαλο. Με γαρίφαλο τι, σου πετάω γαρίφαλα και να ξεματιάζεσαι. Και χορεύω εγώ. Λοιπόν. Όχι, ρε. Έλα, μωρέ, άντε, μην τα κορυδεύεις αυτά. Παιδί μου, στο Google Search είμαι. Ναι. Και γράφει ξεμάτιασμα με γαρίφαλο. Ναι. Ξεμάτιασμα για παιδιά. Για παιδιά έχει άλλα, ρε παιδιά. Ναι, ξεμάτιασμα στα αγγλικά. Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι για να πιάσει για να μάθει, λέει, να ξεματιάζει, πρέπει να σου το πούνε. Να στο πει, δηλαδή, να το πει αντίθετο φίλο, δηλαδή, εμένα να μου το πει άντρα. Ναι. Μεγάλη Πέμπτη πριν τη δύση του ήλιου. Όχι, εγώ ξέρω να είναι Πέμπτη.
Ο μεγάλη Πέμπτη. Και σιγά μην περιμένω εγώ ένα χρόνο, ας πούμε, να είναι μεγάλη. Τώρα άμεσα, δηλαδή, επειδή έχουμε Πάσχα, να προλάβετε τη μεγάλη Πέμπτη. Να ανταλλάξουμε ξεμαθιάσματα. Εγώ κάθε φορά ξεχνάω να πάω στο συγκεκριμένο το που έχω το, για τα βαριά περιστατικά που σου έχω πει. Να σου το δώσει. Να μου το δώσει, ναι. Να σου στείλει με ένα μήνυμα. Εγώ τη γιαγιάκα μου, βέβαια. Τη γιαγιάκα. Πιάνει μόνο στην κόρη μου, σε κανέναν άλλον. Κατάλαβα. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ξέρει κανένα καλό ξεμαθιάσμα τώρα να κάνουμε κάτι. Ξέρω, αλλά τώρα δεν μπορώ. Έχω δουλειά, τώρα δουλεύω, εργάζομαι γιατί θέλω ώρα. Θέλω ώρα και θέλω να πω και στο mood. Θα το βρω μόνο τώρα έχω τα ζώδια, παιδιά. Γιατί έχουμε Πανσέληνο στην Παρθένο, έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, μικρούς, μεγάλους. Η φίλη που μας έστειλε ότι την επηρέασε, κάτσε να δω, το Κατερινάκι, νομίζω είναι. Όχι. Ναι. Ελίνα, να πάει στα χάπια σου, λέει, για το φεγγάρι σήμερα. Η Έλσα λέει ότι την έπιασε η Πανσέληνος. Μάλιστα. Εξαρτάται πώς σε πιάνει η Πανσέληνος. Άλλου σου πιάνει ερωτικά, άλλου σου πιάνει με νεύρα καλή ώρα. Δεν έχω νεύρα, είμαι πάρα πολύ καλά. Πού τα ζωλεύεις τώρα. Έτσι, παιδιά, πάμε στα ζώδια της ημέρας γρήγορα. Ένα ζώδιο θα επιδηθεί και σήμερα, 22-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας. Ξεκινάμε με το τοξότη. Μια ξαφνική ανασφάλεια και η αδικαιολόγητη μειωμένη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου σήμερα σε παρασύρει σε απρόσεκτα λάθη, θα κλονίσουν την καλή κοινωνική σου εικόνα. 31. Α, εικόνα σου. Συγχωρέστε με σήμερα. Χάλια θα γίνει. Και ξέρεις γιατί, Γιατί. Γιατί θα λες συνέχεια, επηρεάζεσαι επειδή λες δεν έχω τα χάπια μου. Δεν έχω τα χάπια μου, επηρεάζεσαι και πέφτεις περισσότερο. Όχι, δεν θα πέσω. Θα κρατηθώ όρθια. Ναι. Λιοντάρια. Θα σου ξυπνήσουν σήμερα κάποιες ανασφάλειες όσον αφορά τα κεκτημένα σου και πιθανόν αυτό να σε οθήσει σε καταπιεστική και απαιτητική συμπεριφορά. 33. Ταύρος. Η υλοποίηση ενός ονείρου θα έχει αρκετές καθυστερήσεις, γεγονός που θα σε βγάλει από το πρόγραμμά σου και θα σε εκνευρίσει. Δεν είναι ιδανική ημέρα για νέες φιλίες. 36. Υδροχός. Δεν θα υπάρξουν πολλές ψυχαγωγικές καταστάσεις σήμερα, αφού οι υποχρεώσεις θα τρέχουν. Με προγραμματισμό και οργάνωση θα καταφέρεις να τακτοποιήσεις τα πάντα. 39. Κρυός. Ίσως αισθάνεσαι εξαντλημένος. Αφού αυτή. Έχω βραχνάδα, δεν έχω. Έχεις ένα κρέζι. Αφού αυτή η περίοδος θα φέρει αρκετές πιεστικές υποχρεώσεις και θα κουραστείς. 2. Είναι επειδή δεν έχεις πάρει το χάπι. Αμάν με τα χάπια, μην μου το θυμίζετε, πρέπει να το ξεχάσω. Α, εντάξει. Παρθένος. Στον επαγγελματικό και στον οικονομικό τομέα. Χάνε τη φωνή μου, νομίζω. Έρχονται κάποιες αναπόφευκτες αλλαγές. Μπορείς στην αρχή να πελαγώσεις, αλλά δέξου αργά ή γρήγορα τα νέα δεδομένα και θα δεις ότι είναι για καλό σου. Το 8. Εγώ καιρος. Χάνεται και άλλη φωνή. Αναμένονται κάποιες απογοητεύσεις μετά από κάποια νέα ή ειδήσεις που δεν θα είναι και ιδιαίτερα θετικές για τους σκοπούς σου. Θα αναγκαστείς να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Το 24. Όσο σαράκια. Κάποιος ή και κάποιοι μέσα από επαφές και συναντήσεις. Ίσως απογοητεύσουν και πολύ πιθανό να νιώσεις προδομένο σήμερα. Θα πρέπει να περιορίσεις την τάση σου για ψέμα. Το 4. Κλείνει η φωνή, αρχίζει και δεν βλέπεις κιόλας. Θα πούνε ψέματα, λέει, σήμερα τα ψαράκια. Ναντίν. Καρκίνος. Κάποιες αποκαλύψεις κουτσομπολιών που έχουν να κάνουν με γνωστούς θα σε απογοητεύσουν. Απαπα. Σήμερα θα καταλάβεις ότι πιστευόσουν τα λάθος άτομα. Το 15. Πού είμαι, στο ζυγό. Πες λίγο νεράκι. Η σημερινή Πανσέληνος στην Παρθένο, φίλε ζυγέ, θα σου φέρει αρκετή συναισθηματική και ψυχική αναστάτωση και θα βγάλει στην επιφάνεια αρκετά άγχη, ίσως και φοβίες. 18. Δίδυμη. Το αντελείωτο σήμερα, έτσι. Είναι επειδή ρετάρεις λίγο, δεν πειράζει, θα περάσει. Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχρεμος σε οποιαδήποτε πρόκληση των άλλων και να θυμάσαι πάντα. Οι δικοί σου άνθρωποι είναι αυτοί που θα είναι κοντά σου. 42. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Έδωσε ο Θεός, κυρίες και κύριοι, 22-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας για να δούμε τελικά ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο και Λίνα. Καλημέρα, Αντρέα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά, σούπερ. Σούπερ. Λοιπόν, Αντρέα μου, τι πείδηση η Ελίνα? Σκορπιός. Μπράβο, Αντρέα, μπράβο σου. Αντρέα, μήπως σου βρίσκεται κανένα εύχερο ξεμάθιασμα, τίποτα? Όχι, παιδιά, δεν ξέρω. Ξέρω με το λάδι, με το νερό και λίγο τρίχα. Λίγο τρίχα πού? Τι τρίχα θέλεις? Από το μαλλί. Από το μαλλί, πότε πάμε, πότε πάμε την τρίχα? Και τι την κάνουμε την τρίχα? Στο λάδι και στο νερό. Α, βουτάμε την τρίχα. Και άμα είναι ματιασμένος, πού πάει η τρίχα? Άμα είναι ξαματιασμένος, το λάδι αρχίζει και μεγαλώνει. Ναι, το ξέρω αυτό. Την τρίχα τι την κάνουμε? Αυτό ξέρω κι εγώ. Η τρίχα γίνεται σγουρή, δηλαδή, άμα είναι ματιασμένος. Και άμα δεν είναι ισιώνει. Δεν ξέρω, έτσι μου το κάνουν εμένα. Όχι, ρωτάω ρε παιδί μου, σου κόβουν μια τρίχα. Τη βουτάνε στο λάδι και στο νερό. Ναι. Όταν είσαι ματιασμένος, γίνεται σγουρή ή γίνεται ίσια? Ναι. Μήπως βουλιάζει? Δεν ξέρω, μια χαρά είναι η τρίχα μες στο νερό και το λάδι. Και τι βάζουμε, έτσι για ντεκόρ? Έχει πάει Masterchef. Είναι τρίχα από Masterchef. Λοιπόν, έγινε, Αντρέα μου, μείνει στη γραμμή σου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο Σκορπιό. Παιδιά, δεν μπορώ σήμερα. Σκορπιός. Σήμερα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σου στις φιλικές και κοινωνικές σου αναστροφές και σχέσεις. Αποκαλύπτονται κάποια ψέματα και αβάσιμα λόγια που απογοητεύουν. Προσοχή στις μετακινήσεις σου. Το 12.
Καλημέρα στην φίλη την Κριστίνα που λέει για το ξεμάτιασμα. Όταν λέει μου το έγραψαν, μου έγραψαν τα λόγια, μετά το έκαψαν αν θυμάμαι καλά. Α, και είναι το χαρτί, Χριστίνα, αλήθεια. Ξέρω, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή μου το είχε δώσει η μάνα μου. Ναι. Ένα ξεμάτια, μια προσευχούλα. Και το έχασες. Βάλτε μου, λέει, στο πορτοφόλι σου. Ναι. Το βάζω εγώ στο πορτοφόλι μου. Σου πήραν το πορτοφόλι. Όχι. Τι. Κλείδωσα το πορτοφόλι σε ένα χρηματοκιβώτιο. Ναι. Χάσαμε το κλειδί, χάσαμε το συνδυασμό. Και έχω ένα χρηματοκιβώτιο με ένα πορτοφόλι μέσα. Από πότε? Α, από το 1821. Και το έχεις ακόμα εκεί μέσα. Λογικά και είναι ακόμα. Δεν πας να τα ανοίξεις. Και είχα και τα λεφτά από τα κάλαντα μέσα. Έχεις δραχμές δηλαδή. Ναι, δραχμές θα έχει μέσα, τι θα έχει. Καλά, άντε πάντα ξέρω να το δώσω. Με τι να το ανοίξω. Μπορεί να έχει μέσα το 2 ευρώ του eBay που ψάχνουν με τα 80.000. Έλεγα του πατέρα μου τότε, του λέω. Πού πώς ανοίγουμε αυτό. Μου λέει κάτσε εκεί, παίξα σχολείο σου. Μου λέει πα και ανοίξει. Είχα πάρει πλάκι. Ακού τι είπα τώρα. Είχε δραχμές, αλλά μπορεί να έχει και το 2 ευρώ του eBay. Ό,τι να είναι. Στο eBay όμως πολλούνται χιλιάρικα, να ξέρει. Έχω χιλιάρικα. Γι' αυτό σου λέω, δεν πάω να τα ανοίξουμε. Πώς να τα ανοίξω, δεν πάω να τα ανοίξω, σου λέω. Κλειδαρά δεν ανοίγει χρηματοκιβώτιο. Σιγά με πληρώσει τον κλειδαρά και να μου ανοίξει μαμά. Α, μου λώσει, μωρέ. Τι θα έχω μέσα. Καλά, δεν είχα πει. Πόσο να έχει μέσα, πόσα λεφτά να έχει. Τότε δίνανε, είχαμε πασόκ τότε. Δίνανε. Τότε δίνανε λεφτά. Χτύπαγε στην πόρτα και δεν είχαμε σοκολατάκια, είχαμε λεφτά. Και ανοίξε το χρηματοκιβώτιο, λέει, και βλέπει του κουραμπιέδε που μα έδιναν και γυαλιά. Παπανδρέου ήταν πάνω, δεν μπορεί. Λοιπόν, διαβάζω διάφορα πράγματα για τα Όσκαρ. Πότε είναι τα Όσκαρ, κάτσε να θυμηθώ. 24. Εντύπωση, γιατί κάθε χρόνο δίνουν δώρα στους νικητές, έτσι. Μόνο και... όχι, οι υποψήφοι παίρνουν δώρα. Κάτσε, ρε παιδί, αυτός που κερδίζει δεν παίρνει δώρο. Ναι, κερδίζουν. Αν είσαι σαν τα καλυστία. Λοιπόν, μπράβο, ναι. Μόνο από εκεί δεν λένε διάφορες ερωτήσεις. Λοιπόν, ελληνικό δώρο βεβαίως τα Όσκαρ, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος. Έχουν μέσα σε δώρα πολυτελείς διακοπές στη Χαλκιδική. Χαλκιδική του ναι, διακοπές σε πολυτελές ξενοδοχείο. Σε ποιο πόδι? Στο μεσαίο, να υποθέσω. Δεν ξέρω, πάρα πολύ ωραίο όμως το δείχνει εδώ στη φωτογραφία. Τι είναι εδώ. Φωτογραφίες, να σου πω έτσι, την έχω πατήσει στην Ουρανόπολη Χαλκιδική. Δεν έχω πάει, ρε παιδιά. Λίγα μέτρα από τη θάλασσα. Δεν έχω πάει. Ρε. Αλλά έτσι την έχω πατήσει εγώ στη Σαντορίνη. Τι. Μπαίνω στο booking, βλέπω το ξενοδοχείο, το Ματιάρα. Ναι. Καλά, λέω, καλά, εντάξει. Με κρεβάτια με τσιμέντα όπως λευκά και τέτοια. Στο booking μπορείς να διαβάσεις και τις κριτικές από κάτω. Δεν ήξερα τότε κριτικές. Δεν τις διάβασα, όχι. Έβλεπα εγώ τις φωτογραφίες. Τι ωραίο και έτσι και αλλιώς. Και πω, λέω και ένα μπάνιο τεράστιο. Λέω, πω. Και μόνο 50 ευρώ τη μέρα. 50 ευρώ μόνο. Ναι, και αυτό λέω. Δεν σου πήγε το μυαλό ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Μου πήγε, ρε παιδί μου, αλλά επειδή ήταν μέσω κοινού. Αλλά λες, είμαι πολύ τυχερός. Όχι, ήταν μέσω κοινού γνωστού. Α. Μου λέει, το είχε ο πατέρας μου αυτό. Μου λέει, πάρε, θα σου κάνω άλλη τιμή εσένα. Στο booking θα την έκανε. Όχι, στο booking μπήκα να δω τις φωτογραφίες. Α, και σου λέει 50 ευρώ σε τηλέφωνο. Ναι, και μου λέει 50 ευρώ, πάρα πολύ ωραία, αλλά και δωματιάρα. Τρελάθη ο Γιώργος, λέει, πιάσα την καλή. Εκεί κατάλαβα ότι οι πανοραμικές φωτογραφίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Τόσο χαλιά. Τι χάλια, έκλανε από πάνω τον αγώνα. Έλα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη κιόλα. Λοιπόν, μέσα στα δώρα των Όσκαρ, να συνεχίσω, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν καλλιτικά, διάφορα δώρα. Φέτος όμως έχουν και σοκολατάκια κάναβης. Για να περάσουν ωραία. Δηλαδή μετά την πίτσα τη Τζένερη που του κέρασε εκεί, τώρα του δίνουν σοκολατάκια κάναβη. Τα οποία θα μοιραστούν εκείνη τη στιγμή κατά τη διάρκεια τη απονομή και βεβαίω θα είναι και μέσα στη τσαντούλα που θα πάρουν. Εντάξει, παιδιά. Τι θα φάνε πρώτα, τα σοκολατάκια. Από εκεί πέρα έχουν ιδιωτικέ συνεδρίε για την αντιμετώπιση του άγχου. Συγγνώμη, δηλαδή κερδίζει ο Όσκαρ και μου δώσουν συνεδρία για το άγχο. Ναι, θα σου δώσουν μια βεντούζα τουαλέτα σε σχήμα emoji. Περίμενε, γιατί γελά, παιδί μου. Δώρα. Βεντούζα. Ρε τύπου του μποφλό, ας πούμε. Είναι αυτή η βεντούζα, η καφετιά που έχουμε εμείς, κεραμιδί. Που μπαίνει στο σιφόνι. Αλλά θα είναι σε σχήμα emoji, δεν θα είναι έτσι, υπεξεγέλασε. Όσκαρ είναι αυτά. Ναι, τα σκατάμε emoji. Δηλαδή θα ξεβουλώσει το μπιντέ και το τέτοιο με χαμόγελο. Μαρίνα. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα, Μαρίνα μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα. Σε καλούμε το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Τι κάνεις, πώς είσαι, πού σε έχουμε πετύχει? Καλημέρα. Μια χαρά. Σπίτι είσαι? Μόλις ετοιμαζόμουν να πάω στη δουλειά. Για δουλειά. Τι φαγητό έχουμε σκεφτεί σήμερα να μαγειρέψουμε? Καλά, καλέ πρωί ακόμα. Καλά, πριν πάει για δουλειά. Όχι, με έχουμε μαγειρέψει από χθες το βράδυ. Α, χθεσινό θα φάμε. Κι εγώ μαγείρεψα χθες. Τι μαγείρεψες? Αναγκαστικά. Τι μαγείρεψες? Ξεπάγωσα το κοτόπουλο. Εδώ το λέμε πατάτες στην κατσαρόλα Bloom. Α, πατάτες γιαχνί με κρέας. Πατάτες γιαχνί τώρα. Σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει? Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη, τέρμα. Πώς είναι εκεί ο καιρός? Τέλειος είναι σήμερα. Και εμάς ωραίος είναι εδώ. Ποιος μας έβαλε, Μαρινάκι, να σε πάρουμε τηλέφωνο? Να σου πω κάτι. Έλα. Το μόνο πονηρό άτομο που ξέρω μέσα στην οικογένειά μου είναι η κόρη μου. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το έχει κάνει η κόρη μου. Κανένας άλλος. Η κόρη σου, η οποία βέβαια μας λέει ότι αποφάσισε σε ποια σχολή θέλει να πάει. Αποφάσισε? Και αποφάσισε να το πει μέσα ραδιοφώνου. Σήμερα!
Ναι. Αυτό αποφάσισε να σου κάνει. Πω, το κορίτσι σου. Είμαι σίγουρη. Το κορίτσι σου. Μου τι αποφάσισε. Τι ζώδιο είναι. Α, δεν τα πω καλά. Ηχθής. Που και εμένα η κόρη μου ηχθής είναι, Μάρη. Αχ, τι τραβάς και δεν το μαρτυράς. Έχω και κρυό να φανταστείτε. Ωραία, περνάτε στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν λέει σε ποια σχολή έχει περάσει. Θέλει να πάει. Ναι, λέει η Χρύσα. Όχι, η Χρύσα είναι η κόρη, έτσι. Η Χρύσα, ναι. Λοιπόν, ναι, λέει η Μαρίνα. Είναι η κόρη. Η κόρη λέει ότι μαμά αποφάσισε σε ποια σχολή θέλω να πάω. Αλλά δεν μας λέει ποια είναι. Και για να μου το λέει μέσα εσάς, δεν είναι αυτό που υπολόγιζα. Αμά. 100%. Εσύ τι θέλεις. Εμείς είχαμε ξεκινήσει για μουσικολογία στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το Αριστοτέλειο. Και τι θέλει. Τώρα δεν ξέρω. Κάτι για. Για Αθήνα. Βαλκανικά μου έλεγε. Κάτι για ξένες γλώσσες. Ωραία κι αυτά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δεν αντιλέγω. Άρα αυτό έπρεπε να. Βέβαια θα την έχω και πιο κοντά. Γιατί δεν θα την αφήσω να πάει στη Θεσσαλονίκη να τη πείτε. Θα την βάλω να δει δίπλα. Κομωτινή. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Και εγώ θα ήθελα μέχρι να πάει η κόρη μου πανεπιστήμιο, γιατί είναι μικρούλα ακόμα. Μήπως φτιαχτεί κανένα πανεπιστήμιο εδώ κοντά στη γειτονιά, ρε παιδί μου. Ναι, δίπλα. Ναι, ναι, αυτό. Μέσω τυχεία. Άρα αυτό. Ναι, έτσι. Θα μπορούσαμε να είναι δίπλα. Ναι. Αλλά αφού θα αποφασίσει να πάει ξενογλώσσα, η Κομωτινή, δόξα τω Θεώ, μας βολεύει. Άρα έπρεπε να σου πούμε ότι αποφάσισε να πάει εκεί που δεν θέλεις. Ναι, δεν το λέει. Παιδιά, δεν το λέει αυτό. Περιμένετε λίγο. Λέει, μαμά, αποφάσισε. Ναι, δεν λέει. Μπορεί να είναι αυτό που θέλεις εσύ. Από την άλλη, να σου πω και κάτι. Καλύτερα δεν είναι να κάνει αυτό που θέλει εκείνη. Έτσι, έτσι. Μα πάλι θα κάνει η Χρύσα αυτό που θέλει στο τέλος. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να την εμποδίσω. Εννοείται. Όχι, όχι. Λοιπόν, θα κάνει αυτό που θέλει. Ευχαριστώ. Να σε αγαπάει καλά. Πάρα πολύ το κορίτσι σου. Το αγαπάς και εσύ βεβαίως σίγουρα. Και οπότε να είστε πολύ. Πάντα αγαπημένες. Να σε καλά. Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα στον Εδρόσο. Καλημέρα, Εδρόσο. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει τρεις φορές προσευχή. Λέει λίγο αλάτι στο χέρι. Μιλάμε για το ξεμάτιασμα, γι' αυτό και σας διαβάζω μηνύματα. Λίγο αλάτι λέει στο ένα χέρι τρεις φορές και με το άλλο σταυρώνει στο χέρι που έχει αλάτι. Α, νόμιζα τεκίλα. Και μετά πετάς το αλάτι στην τουαλέτα. Ποντιακό ξεμάτιασμα, μάλιστα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ηλία, τι κάνεις. Καλά. Χρόνια πολλά, Ηλία μου, ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις, βρε. Για χθες. Α, χθες ήτανε. Καλημέρα. Τα πόσα έκλεισες εχθές. 43. Τα 43. 43, ε. Ο κουμπάρος σου μας έβαλε σε παρόμοιο τηλέφωνο, έτσι θα σου πει χρόνια πολλά, αδελφέ μου. Μεγαλώνεις, Ηλία. Μεγαλώνω και. Ηλία, ισχύει αυτό που λένε όσο μεγαλώνει ο άντρας, το αρέσουν οι μικρότερες. Όχι. Όχι, όχι. Δεν ισχύει. Α, δεν ισχύει. Σου αρέσουν οι μεγαλύτερες. Είσαι παντρεμένος. Ναι, 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 ναι. Είσαι παντρεμένος. Απάντησε αμέσως. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Α, είναι η γυναίκα εκεί δίπλα, δίπλα. Όχι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Όχι, όχι. Δεν είναι, δεν είναι. Λοιπόν. Έλα. Έχεις πολλούς κουμπάρους. Εννοείται. Πού έχουμε καλέσει, σε ποια περιοχή. Καστοριά. Καστοριά. Από Αλεξανδρούπολη, Καστοριά. Τι ωραία η Καστοριά. Ο Δημήτρης, ο κουμπάρος σου. Ο Δημήτρης, άμα τον πιάσεις τον Δημήτρη. Άμα τον πιάσεις. Θα τον κάνεις γουναρίκο. Κυνήγα τον εκεί στην Καστοριά γύρω γύρω. Κάντε τον δέρμα. Κάτω να μπουφάν. Λοιπόν, λοιπόν, έγινε Ηλία μου και πάλι πολύχρονος. Πολύχρονος. Να σου πω κάτι, Ηλία, για καλό το έκανε. Δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω τι έπαθε τώρα, Ηλία. Εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στο Μαράκι. Ο Δημήτρης που λέτε είπε τρεις φορές προσευχή. Με το ένα χέρι κατά στο αλάτι, σταυρώνεις με το άλλο χέρι και μετά το πετάς στην τουαλέτα. Αυτό είναι το ποντιακό. Αυτό λείπει η τεκίλα και το λεμόνι. Καλημέρα στον Πασχάλη. Πολλά φιλιά στο Μαράκι. Στα καλημέρα στα πιο χαρούμενα παιδιά που μας φτιάχνουν τη μέρα. Καλημέρα, εμάς η γιαγιά μας έλεγε τρεις φορές να λέμε το πάτερ ημών για το μάτι. Και να σου πω κάτι, και εμένα αυτό μου λέγει. Και γενικά αυτό λένε. Αλλά ρε παιδιά, όταν έχεις βαρύ μάτι, δηλαδή το βαρύ το περιστατικό, αυτό φιλά. Το ωραίο το πονοκέφαλο, το μετάσει για εμετό και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Τι να σου κάνει αυτό, θέλεις άλλα πράγματα. Βαρύ πόσα κιλά, να τα αφήσω. Καλημέρα στο Χριστινάκι. Προσευχούλα λέει ήτανε και το κάψανε λέει μετά το χαρτί. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης μου λέει τώρα, επειδή μου λείπουν τα χάπια. Ναι. Που είναι τα F4, μου λέει το έχω σε A4 πρόχειρο, σε φάξο στο στήλο. Φέρτο. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Στείλ το σε φωτογραφία στο Viber. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο Μαράκι από Βόλο. Πολλά φιλιά στο Μαράκι το άλλο που μας στέλνει μήνυμα και μας λέει ότι έχει άλλο ξεμάτιασμα. Εγώ πήγα να κατεβάσω πάντως το app που υπήρχε στα κινητά με την ξεματιάστρα του φτουφτουφτουφτου, όπως το λένε, και το κατεβάσανε. Δεν υπάρχει πια. Α, βέβαια. Εντροπή πράγματα. Ενώ στη μεγάλη εβδομάδα στο βιβλίο που το έχουμε στο app που με βολεύει εμένα πολύ στο Πάσχα, ναι. Το έχω κατεβάσει και αυτό δεν το κατεβάσουν το app, γιατί έχει όλα τις. Έχει, ας πούμε, από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Μεγάλο Σάββατο. Έχει, όλες τις. Ναι, έχει 6 season.
Θα βγει και σε sequel τώρα. Έλα, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Τι να το κάνω που μου δίνεις δυο φιλιά στα κλεφτά. Είδα το βίντεο κλιπ του Κωνσταντίνου στη Βουδαπέστη με το κορίτσι αυτό. Ναι. Σε ρόλο Christian Grey ο Αργυρός. Θα τον εβάζανε. Ακούω να σου πω. Με κουστούμι και τέτοια. Φτωχό θα τον εβάζανε να κάνει λιμοσύνη. Το στυλ έτσι αυτό που πήγε. Κάνει, δεν ξέρω τώρα, έκθεση ζωγραφική ήταν αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Ήταν με το κορίτσι. Φιλιά κανονικά στο βίντεο κλιπ. Ναι. Με συγχωρείς τώρα. Όποιο μοντέλο και να βάζανε να παίξει με τον Αργυρό. Και... Ναι. Τι ρωτάγανε. Εμένα μου κάνει εντύπωση πληρώθηκε για να το κάνει αυτό αυτή. Η κοπέλα. Πληρώθηκε για να πάει Βουδαπέστη να φιλήσει τον Αργυρό και να γυρίσει. Λογικά η δουλειά της ήταν να καπέξει αυτό το βίντεο κλιπ. Και τι ρωτάνε. Τι ρωτάνε τώρα την κοπέλα. Φαντάζομαι να κάνει και παζάρι. Στο βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο θα πρέπει να φιληθείς με τον Αργυρό. Ναι, δεν γίνεται, θέλω παραπάνω λεφτά. Αυτό θα έλεγες. Εσύ αυτό θα έλεγες. Και το φιλί δεν θα είναι απλά πεταχτό, θα είναι λίγο με. Με λίγο γλωσσίτσα. 10.000 πάνω, κύριε, γιατί εγώ δεν είμαι τέτοια. Γλωσσίσα, θέλετε. Στο φάρυγγα του την έφτασε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το μοντέλο που πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ του Κωνσταντίνου μοιάζει πάρα πολύ στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Και λέω τώρα εγώ. Τυχαίο. Όχι, ήταν για να το ανάψουν λίγο τα αίματα. Λοιπόν, διάβασα κάτι απίστευτο, το οποίο βεβαίως το πάτησα γιατί λέω Χριστέ μου, τι ακούω. Θα σου πω όμως τι μου έχει συμβεί εμένα σε γνωστό μου ζευγάρι. Ναι. 18χρονη ξάπλωσε με πονοκέφαλο. Και ξύπνησε έγκυος. Και ξύπνησε μητέρα. Περίμενε, ξάπλωσε με πονοκέφαλο πόσες ώρες? 4 μέρες. Αυτό δεν θα. Περίμενε. Μισό. Περίμενε. Να σου το εξηγήσω τώρα, μην εβιάζεις. Όχι, θέλω να πάω με τη δική μου λογική. Μην με συγχύζεις. Όχι. Ναι. Έχω άχτη πονοκέφαλο που έχω. Κάτσε να ξαπλώσω λίγο. Μιας που λέμε για το ξεμάτιασμα. Δηλαδή εγώ τώρα με. Δεν την ξεματιάσαν την κοπέλα. Δηλαδή συγγνώμη. Εγώ έχω πονοκέφαλο. Άμα κοιμηθώ, θα ξυπνήσω καστρωμένος. Όχι, ρε παιδί, δεν ήταν αυτό. Άκουσε με τώρα να σου πω. 18 χρόνων το κορίτσι, εντάξει, είχε πονοκέφαλο. Και πέφτει 4 μέρες σε κόμμα, λένε οι γιατροί. Ναι. Γιατί ήταν έγκυος και δεν το ξέρε. Άτε. Δεν είχε κοιλιά. Καλά, ήτανε... Δεν είχε ναυτίες και καμία καθυστέρηση περίοδου. Περίμενε, ρε παιδί μου. Άρα ήταν ημερών. Ναι, ήταν. Πρώτες ημέρες ήταν. Όχι, καλέ. Τιμόγενη σου λέω. Γέννησε το παιδί. Με παιδί ολόκληρο έβγαλε. Συγγνώμη. Ναι, δεν το έχει καταλάβει. Ήταν 9 μήνες με περίοδο. Παιδιά, το έχω ακούσει. Άκου να σου πω ότι έχω πάθει εγώ. Ήτανε ξέρω ζευγάρι. Περίμενε και δεν είχε φουσκώσει. Όχι, δεν είχε φουσκώσει. Και τι ήταν. Εγώ ξέρω κοπέλα η οποία ήταν έγκυος, δεν το ήξερε. Ναι, καλά. Και πήγε στο γιατρό. Και τη είπανε ότι είστε έγκυος και λιποθύμησε. Και μετά από μία μέρα γέννησε. Ο άντρας της λοιπόν θεώρησε ότι το έκανε επίτηδες. Και εγώ αυτό θα πίστευα. Άσε μας μωρέ, έκανε αυτή τώρα η κοπέλα. Συγγνώμη, μία στο δισεκατομμύριο. Γιατί ναι. Μιλάμε τώρα να σου τύχει. Ισχύει αυτό. Μία στο δισεκατομμύριο να τύχει εσένα. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί. Αχ, έρχεται η καλή σου και σου λέει: αχ, έχω ένα πονοκέφαλο, μην λες βλακίες. Μην τολμήσεις. Όχι, πονοκέφαλο στο σπίτι μας. Θέλω να σου πω: μην τολμήσεις και κοιμηθείς. Θα σου κόψω τα ποδάρια. Με έχεις φοβήσει πάρα πολύ σήμερα. Τι έγινε, καλά. Γιατί είπες αυτό για την κοπέλα με τον πονοκέφαλο που κοιμήθηκε 4 ημέρες και ξύπνησε και γέννησε. Και εγώ έχω πονοκέφαλο σήμερα και δεν θέλω να κοιμηθώ. Τι φοβάσαι, μη γεννήσει. Ξέρω εγώ τι μου κάνουν όταν κοιμάμαι. Όχι, είναι αυτό που λες και μια φορά που οι γυναίκες δεν συνέχεια ότι έχω πονοκέφαλο, έχω πονοκέφαλο. Πήγαινε το βράδυ να ξαπλώσει και σου πει: έχω πονοκέφαλο. Άντε, Γιώργο μου, εγώ θα στο βαφτίσω. Έλα να σου πω κάτι, ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει υπέρηχο να τον πάρω σπίτι. Παιδιά, ακούσα να σα πω. Εγώ ήξερα ένα ζευγάρι το οποίο η κοπέλα δεν είχε καταλάβει ότι είναι έγκυο. Πάει στον γιατρό γιατί αισθανόταν λίγο φούσκωμα στην κοιλιά. Να σου πω τι είχε γίνει. Πρέξιμο, είχε... Η οποία δεν είχε καταλάβει τίποτα. Θα μα το έλεγε. Δηλαδή, κάναμε και παρέα τότε. Είχε περίοδο. Εκείνη υποστηρίζει πως είχε. Α, δεν ήμουν και στο σπίτι κάθε μήνα. Εκείνη το υποστηρίζει. Λοιπόν, και πάει και τη λέει: τι, δεν έχετε φούσκωμα, κυρία μου. Παιδί έχετε. Είστε έγκυος. Και του λέει: τι, όχι, λέει, είστε έγκυος. Γεννάτε αύριο. Γεννάω αύριο. Πάρ' το τώρα. Λοιπόν, ο άντρας θεώρησε ότι εκείνη ήταν ενήμερη για όλα αυτά. Εννοείται. Και ήταν και χρόνια μαζί. Πήγαινε σε άλλο γυναικολόγο. Ναι, καλά. Έλα να σου πω, είναι πολύ παιδιά, δύσκολο. Το έχω ακούσει. Εξηγείται ιατρικά αυτό το πράγμα. Έχω ακούσει σε πολλές περιπτώσεις η γυναίκα να μην έχει καταλάβει την έγκυος. Τι σου λέω τώρα. Παιδί έχεις μέσα σου, δεν κλώτσισε, δεν έκανε κάτι. Δηλαδή αυτό που κουνιέται μέσα σου τι είναι. Ναι, λέτε. Ωραία, πες, δεν φούσκωσες, ρε παιδί μου, να ξάντη να πω. Πες το διάλογο, δεν φούσκωσε. Δεν σε κλώτσαγε. Δεν σου βάρα και κοίταξε, κάτι. Τον πρώτο καιρό που. Δεν έτρωγε τον άμπακο. Τον πρώτο καιρό. Καλά, τρώμε τον άμπακο και χωρίς να είμαστε έγκυες. Αυτό δεν είναι. Με άλλες είναι εγκυμοσύνη, κάνουν και διατροφή. Τον πρώτο καιρό, όταν το παιδί αρχίζει και κουνιέται, αισθάνεσαι κάτι σαν ψάρι μέσα. Σαν να κουνιέται ψαράκι, ρε παιδί μου. Αυτό το μπερδεύει με άλλα. Λες να νονέμω. Αυτό το μπερδεύει με άλλες περιπτώσεις. Άμα σε πιάσω εντερικά σου.
Αυτό. Ναι, κατάλαβε. Οπότε ναι. Μπορεί η κοπέλα να μπερδεύτηκε. Σου λέει δεν έχω παιδί. Δεν έχω παιδί, απλά μια κλανιά δεν βγαίνει. Έλα ρε, παιδί. Άσε, μου. Ρε, Ελίνα. Έλα ρε, Γιώργο. Συγγνώμη, ρε, εσύ. Δηλαδή με συγχωρεί. Δηλαδή, α, έχω πρίξιμο, θέλω να κλάσω, αλλά δεν μπορώ. Άσε με τώρα. Η φασολάδα θα είναι, που λέει και το μαράκι. Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Θα φοβόμαστε να κοιμόμαστε τώρα. Σου λέει καλή σου, έχει πονοκέφαλο και μετά όποιο ακούει morning show και η καλή του πει, έλα αγάπη μου σήμερα έχω πονοκέφαλο. Πάμε στον γυναικολόγο όπω είσαι. Λοιπόν. Προκαλώ μία γυναίκα. Δεν προκαλείς και όποιον θες. Γιατί γίνεται χαμό στο Viber με το θέμα που είχαμε μία γυναίκα που πήγε στον γυναικολόγο και της είπε αύριο γεννάς και εκείνη δεν είχε ιδέα ότι ήταν έγκυος. Ιδέα, παιδιά. Ιδέα δεν είχε ότι ήταν έγκυος. Όπως λέει η φίλη μας εδώ, μας λέει: πες τώρα, Γιώργο, αν είναι δυνατόν να μην καταλάβει μία γυναίκα αν είναι έγκυος ή όχι. Κι όμως, παιδιά, γίνεται. Ιατρικά γίνεται. Ψάξτε, άμα το γκουγκλάρετε, γίνεται, σας λέω. Προκαλώ μία γυναίκα. Η οποία τη έχει τύχει, ρε παιδί μου, είναι μία στο δισεκατομμύριο. Μία ναι. Στις πόσες χιλιάδες μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω πόσες. Μπορεί να συμβεί αυτό. Να πάρει τηλέφωνο στο Show Cafe Morning Show 22-2-10-62-700 και να πει: εγώ μέχρι 9 μηνών δεν το είχα καταλάβει. Δεν ήξερα, ναι. Είχα, το χώνευα, ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ δεν, κοίταξε, το εγώ δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος. Το πρώτο μου παιδί το έμαθα αργά. Αργά πότε? Αργά. Επειδή δεν είχα άστατο κύκλο τότε, δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος και το έμαθα, ξέρω εγώ, λίγο πριν την αυγενική. Το έμαθα. Είχα πολλές μέρες καθυστέρηση. Πότε είναι αυγενική? Και νόμιζα ότι είχα ουρολίμωξη και τελικά ήμουν έγκυος. Ναι. Κατάλαβες αυτό. Ναι, ναι. Αλλά μετά, εντάξει, το κατάλαβα ότι ήμουν έγκυος. Μην τρελαθώ. Δηλαδή 6 μηνών. Όχι καλέ, 2 μηνών. Α, ναι, νωρίς είναι αυτό, ρε, εντάξει, σιγά. Άλλοι το μαθαίνουν την πρώτη μέρα. Άλλοι το μαθαίνουν την επόμενη από τη σύλληψη. Ναι, άμα έχουν σταθερό κύκλο, σου λέει, πάρτα ναι. Τώρα. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό. Υπάρχει δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι έχει γίνει και εδώ στην πόλη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πίστευε και μια ερεύνα. Όπως αυτό που είχε συμβεί σε έναν τύπο, ο οποίος είχε κάνει μαυράκι. Ήταν και οι δύο γονείς λευκοί. Και γεννιέται ναι. Το παιδάκι και είναι μαυράκι. Γιατί κρατάει 8 ή 9 γενιές. Ναι, ήταν ένας προπάπους της κοπέλας, ήταν μαύρος. Oh. Άντε εσύ όμως τώρα να εξηγείς τον άντρα σου. Κάνε εικόνα στο μεευτήριο την ώρα που βγαίνει ο γιατρός να ενημερώσει. Γιατί βγαίνει πρόσκληση. Βγαίνει πρώτο ο γιατρός και λέει όλα πήγανε καλά. Όχι, στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Βγαίνει η ΜΕΑ. Και σου λέει, σε λίγο θα έρθει ο γιατρός. Πάρε το. Εμένα δεν βγήκε με, βγήκε μαζί με τον γιατρό. Ήταν πήγαιναν πακέτο. Πήραν διπλό. Ναι, ναι. Λοιπόν. Βγαίνει ο γιατρός και λέει, όλα πήγανε καλά, να σας ζήσει τόσα κιλά, μια χαρά. Μετά πηγαίνουν το παιδί. Ναι. Κάνε εικόνα λοιπόν τώρα του συγγενείς όλους μαζί με τον μπαμπά την ώρα που σκάει το μαυράκι. Όχι, εγώ σκέφτομαι τον γιατρό, τι θα του πει. Αδελφέ, να σου ζήσει αγοράκι. Αλλά ξεκάπνισε που και που το κανόνι. Καλέ! Γιατί βγήκε μαύρο. Ντροπή σου. Παιδιά, αυτό ισχύει γιατί υπάρχουν, κρατάει 8 γενιές. Καταλαβες. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά άντε εσύ μέχρι να το καταλάβεις. Μέχρι να το εμπεδώσει ο εγκέφαλός σου. Μέχρι να πιστείς ότι το οικογενειακό σου δέντρο 8 γενιές είχε η γιαγιά σου έναν μαύρο. Δεν το πιστεύεις, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύεις. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη και πολλά φιλιά. Συνέβη, λέει, αυτό το περίεργο και έμεινα κι εγώ άφηνος. Αυτό μόλις είπαμε κι εμείς αυτό το πράγμα πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγη ώρα, Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο που στέλνει μήνυμα και λέει: πες ρε Γιώργο, πώς είναι δυνατόν να μην καταλάβει μια γυναίκα νησέ. Ναι, δεν γίνεται. Ανέγκυος. Ένα θα σας πω, λέει ο φίλος εδώ από τα Χανιά. Είμαι στο φορτηγό και ακούω στο καφέ. Γελάω μόνος μου, με βλέπει ο κόσμος και παραμερίζουν όλοι. Δεν σας αντέχω άλλο. Καλημέρα από Χανιά. Βάλε τέρμα την ντουντούκα, βάλε τέρμα τα ηχεία και δώσ' τους λίγο πόνο. Καλημέρα και πολλά φιλιά σε εσένα και στα Χανιά. Καλημέρα στην Έλσα. Άρα, εγώ που έχω σχεδόν κάθε μέρα πονοκέφαλο, θα γίνω πολυτεκνή. Α, να σου ζήσουνε. Ναι, παιδιά, γιατί όχι. Θα λέω στον άντρα μου, έχω πονοκέφαλο. Να του στείλει και το απόσπασμα όμως, να τα ακούσει. Να ξέρει, γιατί έτσι απλά θα λέει δεν έχει σεξ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι? Hello. Μια χαρούλα. Μια χαρούλα, καλά είμαστε κι εμείς. Χρόνια πολλά, ό,τι μη θυμίσεις, την αγκαλιά σου να το βρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα ήθελες την αγκαλιά σου αυτή τη στιγμή? Τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου, λοιπόν, πόσα κλείνουμε σήμερα? Τα 31. Τα 31, πόσα παιδιά έχεις? Δύο. Να σου ζήσουνε. Αγοράκι, κοριτσάκι, δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Α, ένα και ένα. Μικρός έγινες μπαμπάς. Ναι, μικρός. Αυτό είναι ωραίο γιατί όταν μεγαλώσεις, δηλαδή όταν το παιδάκι θα πάει, ξέρω, 20 ετών, θα είσαι νέος μπαμπάς. Είναι ωραίο αυτό. Ωραίο, ναι. Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο όμως για να σου ευχηθεί χρόνια πολλά? Τώρα φαντάζομαι ή η γυναίκα μου ή η μητέρα μου. Ούτε η μητέρα σου, ούτε η γυναίκα σου. Α. Το παιδί του. Το παιδί του, προφανώς. Το παιδί είναι πολύ μικρό, να υποθέσω. Ναι, λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Μεγαλώνουμε γερά παιδιά εμείς εδώ στο Morning Show. Ναι, βγαίνουμε με iPhone. Μεγαλώνουμε τα παιδιά θαύματα. Λοιπόν, μας έβαλε ο αδελφός σου ο Θέμης να σε πάρουμε τηλέφωνο. Σου εύχεται χρόνια πολλά. Α, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάλι ότι επιθυμείς, σήμερα περιμένουν κέρασμα, δεν το ξεχνάνε. Εννοείται, αμέ. Έγινε Γιάννη μου και πάλι πολύ χρόνος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα και πολλά φιλιά. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Καλημέρα στη Μαρία που θέλει να μας στείλει γλυκά και μας έχει στείλει και φωτογραφίες. Φτιάχνει κάτι γλυκά το μαράκι, το οποίο είναι λίγο shocking. Είναι τούρτε shocking. Θέλω να δω την αντίδραση της Ελένας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ήταν λίγο. Καλημέρα, τι κάνεις, Ελένα μου. Καλά είμαι, ποιος είναι. Σε καλούμε από τόσο καφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Γιατί μιλάτε σιγά. Για να μην ξυπνήσουμε το παιδί. Γιατί κοιμάται το παιδί. Ελένα. Όχι, δεν κοιμάται κανένα παιδί. Α, δεν κοιμάται κανένα παιδί. Λοιπόν, Ελένα μου, για ακού τι σου φιερώνουνε. Μαζί σου και δεν με νοιάζει. Αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει. Μαζί σου με συναρπάζει. Ποιο μα έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου φιερώσει αυτό το άσμα. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πού πάει το μυαλό σου? Ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος. Ο Χρήστος και το Παπαδόπουλος, δεν ξέρω αν είναι. Ναι. Αυτός θα είναι, λογικά. Έχει καμία συγγένεια με τον Παπαδόπουλο, τον γνωστό του, την υγειά μας. Από τη δουλειά σας. Όχι, σω στην υγειά μας. Γεια σου, στην υγειά μας, παιδιά. Στην υγειά μας. Cheers. Λοιπόν, ο Χρήστος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Μα έβαλε ο Χρήστος να σε πάρουμε τηλέφωνο. Τι έχεις να του πεις που σε ακούει τώρα? Τον αγαπάω πάρα πολύ. Πόσο καιρό είστε μαζί? 3 χρόνια και περιμένουμε παιδάκι. Δεν είναι το καλό. Πόσο μηνών είσαι? 5. 5. Το έχεις καταλάβει ότι είσαι έγκυος έτσι από την αρχή, ε? Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν άλλες που το κρατούν με 9 μήνες. Δεν έχεις τίποτα πονοκέφαλο τέτοια? Μου τα δημιουργούν, δεν έχω. Δεν έχεις. Σου έχει μυρίσει, Έλενα μου, σου έχει μυρίσει κάτι τώρα τελευταία, περίεργο? Τι θέλετε να μου δώσετε? Εγώ μπορώ να σου δώσω από την κορκατσή, τι θέλεις, φράουλες έχουμε. Θες καρπουζάκι? Φράουλες, πολλές φράουλες. Καρπουζάκι έχουμε, έχουμε φρούτα 365 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, φράουλες, πολλές φράουλες. Ακούς Χρήστο, φράουλες, τον κορκατσή να πας. Έχει απ' όλα. Λοιπόν, έγινε, Έλενα μου, άντε, με ένα πόνο, με ένα πόνο. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κατερινάκη, στο Μαράκι που έλεγα για τις τούρτες πριν. Η Μαρία της μάλλον φτιάχνει τούρτες και τη ζητάνε διάφορα, ρε παιδί μου, πράγματα. Μπράβο. Και βλέπω τώρα εδώ, τις έχουν ζητήσει τούρτα να φτιάξει, το οποίο έχει δείχνει πάνω ένα ανδρικό μόριο και γράφει από κάτω καλοφάγωτη. Καλημέρα. Με δυνατό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ράνια, τι κάνεις? Καλημέρα, μια χαρά. Happy birthday to you, της κόρης, της θείας, του θείου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις από την Έλσα. Χρόνια σου πολλά. Τι έγινε, παιδιά? Ευχαριστώ πολύ. Α, τα πόσα κλείνεις σήμερα, Ράνια μου? Τα 32. Τα 32, λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη μέρα, να περάσεις υπέροχα στα γενέθλιά σου σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, να σε καλά, καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Καλά, πολλά καλημέρα, φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα στο Σωτήρι, καλημέρα στο Δημήτρη, στη Λίτσα. Το Μαράκι ξαναστέλνει φωτογραφίες. Μαράκι μου, τι τραβάς και εσύ με τις τούρτες που σου ζητάνε να φτιάξεις, ρε παιδί μου. Μαρία μου, οι τούρτες που έστειλες είναι υπέροχες, είναι πάρα πολύ ωραίες. Ο Γιώργος τρελάθηκε, εγώ καταλαβαίνεις. Ναι, τη ζήτησα, έτσι έστειλα μήνυμα. Ναι, καλέ, το κατάλαβα. Αν υπάρξει στήθος. Ναι. Γιατί μας έστειλε το μόριο ενός άντρα, τι θα το κάνω εγώ, δεν πρόκειται να το κόψω εγώ αυτό το πράγμα με τίποτα να φάω. Ναι. Σε άλλο είδους. Και μου λέει, από όλα έχουμε Γιώργο και στήθος, έχουμε και κολαράκι. Εντάξει, το καταλάβαμε, παιδιά. Μαράκι μου, θυβόν 53α να του στείλει, ό,τι θέλει, βέβαια. 4D. Πολλά φιλιά. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα. 697-800-1048. Και είδαμε λίγο survival. Α, μου είπε ο γιος μου ότι μετά τη Δαλάκα, λέει, θα μπει ο Γκότσης. Γκότσης. Ο Ηλίας Γκότσης, ο προηγούμενος νικητής του Survivor. Και μάλλον θέλουν να βάλουν, λέει, και έναν που ήταν μαύρα μαλλιά, έτσι ράστα. Α, τον μαύρο. Αυτόν, λέει, θα βάλουν. Θα βάλουν γενικά από το έτσι προηγούμενο. Έτσι μου είπε το παιδί μου, δεν ξέρω. Θα βάλουν κανένα δύο ακόμα από το προηγούμενο Survivor. Ναι. Αλλά άσχετα με αυτό. Βέβαια, ανακοινώθηκε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι αυτός, λέει, που θα μπει, το ανακοίνωσε χθες στο Survivor Πανόραμα, δεν θα πω, λέει, όνομα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ συμπαθής. Έχει μια εμφάνιση που τραβάει τα βλέμματα. Όπως μου τον είπε η μάνα μου χθες και δεν θυμάμαι. Τον έχουμε ξαναδεί, λέει, τον έχετε ξαναδεί και θα μπει, λέει, μετά την Κατερίνα. Ποιον μου είπε η μάνα μου? Πω. Εμένα το παιδί μου τα πες. Είναι η μάνα, ωραία πάντα. Έρχεται η μάνα μου και μου λέει, έμαθες ποιος θα μπει στο Survivor? Λέει, η Δαλάκα. Όχι, μου λέει, μπαίνει ένας άντρας. Ποιον μου είπε? Ο Γκότσης. Όχι, δεν μου είπε ο Γκότσης, όχι, έναν άλλον μου είπε. Ο Χούτος. Ούτε. Τέλος πάντων, χθες παίζαμε, ρε παιδί μου, για φαγητό. Για κουλούρι με τυρί. Κάθε μέρα παίζουνε. Ναι, κάθε μέρα παίζουνε. Ναι. Και χθες χάσαμε την ασυλία, τέλος πάντων. Και χθες παίζανε για κουλούρι και τυρί ένα παιχνίδι το οποίο ήσαν τυφλόμυγα. Ναι. Και έπρεπε. Είναι τυφλόμυγα με πάλι μαζί. Ναι. Και έπρεπε ο ένας να πιάσει τον άλλον από την πλάτη και να τραβήξει ένα σημειάκι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, και έρχεται το σκόρ με τα πολλά, φτάνουμε 9-9. Ναι.
Α, 9-9. Δέρμπι χθες. Δέρμπι. Ναι. Δέρμπι αιωνίων. Και βαρετό παιχνίδι. Και κάποια στιγμή βγαίνει ο Λίτζαλη και λέει με το Σάκη και λέει: αποφασίσαμε, αφού ήρθε το σκορ 9-9, να φάτε και οι δύο ομάδες το κουλούρι με το τυρί. Αυτά δεν μπορώ. Να, αυτά. Αυτά δεν τα μπορώ αυτά. Να μαζευτείτε να φάτε όλοι κουλοτήρι. Κουλοτήρι. Να φάτε όλοι κουλουλοτρίρι. Τρίρι. Να φάτε αυτό το πράγμα. Βαρέθηκα και γυρνάω ο Masterchef. Τι έγινε στο Masterchef χθες, παιδιά? Και λέω, τι κάθομαι και βλέπω τόση ώρα τίποτα. Σκάει. Κοντιζάς for president. Κοντιζά, τον ψηφίζω να κατέβει πρωθυπουργός. Λοιπόν, εχθές να σας πω ότι έγινε ένας χαμός, μαγείρεψαν τα παιδιά. Είχαν δοκιμασία δημιουργικότητας. Δεν άρεσαν τα πιάτα στο Κοντιζά. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι η μία κοπέλα, η Άλκιστη. Η Άλκιστη, η Κρητικιά. Η Άλκιστη. Του έκανα και βίντεο στο Αρβίλα, ναι. Γιατί τη λένε Άλκιστη. Και εκείνη τη φωνάζουν Άλκιστη. Και κάθε φορά που τη λένε, λέει αυτή. Όχι, είναι και. Είναι μαγκιόρα η Άλκιστη. Είναι... Λοιπόν, είπε ότι ήθελε να πλακώσει το Κοντιζά στις μπουνιές. Ναι, είπε πολλά. Είπε πολλά. Και... Όχι, μόνο μπουνιές και κουτουλίδι, λέει, του ρίχνα. Ναι, και πρέπει να τα μάθε αυτά, Κοντιζά. Το σκηνικό έχει ξεκινήσει, βλέπω λίγο εκείνη την ώρα κτλ. Του βγάζει τα τρία χειρότερα πιάτα μαζί με τη Άλκιστη. Ναι. Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε. Και με τα πολλά αρχίζουν, επειδή πιάσανε αρχηγούς εχθές. Ναι. Για να κάνουν ένα παιχνίδι μετά με δύο αρχηγούς και δύο ομάδες. Ναι. Όλοι μαγείρευαν λίγο ύπουλα, λίγο μέτρια. Για να μην βγει κανένας αρχηγός, ναι, γιατί... ώστε να μην βγει για αποχώρηση μετά. Γιατί... Και το πήρανε χαμπάρι αυτό. Και το παίρνουν χαμπάρι, γιατί σου λέει οι αρχηγοί συνήθως βγαίνουν και υποψήφοι. Και μετά φεύγουν. Ναι. Οπότε... και τρελαίνει το Κοντιζά. Και... παίρνει χαμπάρι ότι όλοι κρατάγανε δυνάμεις για να μην. Βγουν αρχηγοί και εκεί που φαντάζονται όλοι ότι θα έχουμε τους τρεις προτινόμενους. Βγάζει τους τρεις υποψήφιους μπροστά. Χάνω εγώ, μου μιλάει ο Κυριάκος εκείνη την ώρα. Χάνω εγώ τη στιγμή αυτή και λέω Κοντιζάς. Και 9 υποψήφοι προς αποχώρηση. Δρόμο. Είστε όλοι, λέει, προς υποψήφοι. Είσαστε όλοι προς αποχώρηση υποψήφοι. Γιατί όλοι, λέει, μαγειρέψατε ύπουλα. Κατάλαβες. Ψηφίζω Κοντιζά. Κοντιζάς for president, παιδιά. Τέλος. Τον έχουν όλοι στην μπούκα τώρα. Μετά τους έλεγε ότι χαλάει τα μηχανήματα. Τίποτα, παιδί μου. Ένας λέει παίρνει το μηχάνημα και το έκανε το μπλέντερ έτσι. Το κάνει και το παιδί μου αυτό, έτσι. Του λέει: τι κάνεις εκεί, λέει. Άνοιξε το καπάκι, ανακάτεψε το λίγο, λέει, και ξαναβάλει το, λέει, στην πρίζα. Να φάει χρόνο ήθελε. Για να σου λέει: κάτσε, κάνω κανένα δυο λάθη, να μην πω τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, χαμός. Στις εκλογές, εγώ στο Μάιο θα πάω να ψηφίσω Κοντιζά. Δεν θα σου ψηφίσω δελτίο. Θα το γράψει μόνο. Μόνο μου, ρε. Είσαι καλά. Κοντιζά μόνο, ρε. Έχω κάτι για σένα, Ελίνα μου. Α, το Βέρτη τώρα. Τι είσαι, κάτι από τα παλιά ήρθε μήνυμα σήμερα. Δεν θέλω, δεν θέλω, μου το πει. Γυναίκα είναι. Δεν θέλω, παιδί μου, σου λέω. Τι δεν θέλει. Δεν θέλω, έχω πάρει τα χάπια μου σήμερα. Γεια σου, Ελίνα. Δεν θέλω, λέει. Είμαι η Σταυρούλα, δεν πρέπει να με θυμάσαι. Είχαμε συχνή επικοινωνία στις πρώτες σου συχνότητες. Συχνότητες? Ναι. Ναι. Πες στον Γιώργο να ανοίξει το γραμματοβιβώτιο με σιδερά. Άσχετο. Ποια είναι η Σταυρούλα? Δεν ξέρω. Ακροάτρια εννοεί. Πού να ξέρω εγώ, φίλη σου είναι, γνωστή σου. Είχατε, λέει, πολύ συχνή επικοινωνία στις πρώτες σου συχνότητες. Θα εννοεί, ρε παιδί μου, μήπως τότε που έκανα τα προβλήματα το απόγευμα. Και, γιατί ακόμα μου το λέει ο κόσμος αυτό, να ξέρεις. Κάποτε, παιδιά, εγώ εδώ στον Σοκαφέ με έκανα απογευματινή εκπομπή και έλυνα τα προβλήματα του κόσμου. Εγώ. Ναι, σωθήκατε. Εγώ, ναι. Λοιπόν. Το ξαναλέω. Μηνύσεις, εγώ το έκανα. Λοιπόν, ναι, είχαμε φάει διάφορους μηνύσεις, δεν πειράζει όμως. Παρ' όλα αυτά. Ακόμα τρέχετε ή. Όχι, εντάξει, τα καθαρίσαμε. Αλλά χωρίς πλάκα τώρα, προχθές μια φίλη μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: θα ήθελα πάρα πολύ εσάς τους δύο να λύνετε προβλήματα όπως τότε έκανε η Ελίνα. Καλημέρα στην Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία. Σίγουρα θες. Θέλει. Και λέει: θα είμαι από τις πιο φανατικές σας. Ναι. Γινόταν χαμός τότε. Θυμάμαι όταν είχα πρόβλημα βαρύ περιστατικό, πήγαινα στο Γιώργο. Του λέει: θυμάσαι, σου λέγα Γιώργο, έλα εδώ, έχω πρόβλημα. Τι είναι, μου λέει αυτό. Πες αυτό. Και έλεγα αυτό. Ναι, είχαμε τέτοια συνεργασία. Κέτι. Ναι. Καλημέρα, Κέτι μου, τι κάνεις? Καλώς στην Κέτι. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε καλούμε το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show. Χρόνια πολλά να την επιθυμείς στην αγκαλιά σου, το βρεις σήμερα που γίνεσαι 22 ετών. Α, μικρούλα. Μικρούλα. Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πώς είναι να είσαι 22 ετών, Κέτι μου? Καταπληκτικά. Σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει? Έχω περάσει μοναδικά, χρόνια. Ανεπανάληπτα. Σε ποια περιοχή έχουμε καλέσει? Μπαταριά. Μπαταριά, εδώ, Χαλκίδα, ωραία. Λοιπόν, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου ευχηθεί χρόνια πολλά, βέβαια. Ποιος άραγε? Ποιος άραγε? Ποιοι άραγε, μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάει κάπου το μυαλό σου, Κέτι μου? Είσαι και μικρή, έχεις τόσες επαφές, τόσο μεγάλο κύκλο. Ναι, πάει κάπου. Πού πάει? Σε κάποιον που στέλνει ανέκδοτα. Σε κάποιον που στέλνει ανέκδοτα. Ξέρω, ναι, πώς τον λένε. Πώς τον λένε? Έλα. Νίκο, μάλιστα. Ο Νίκος και ακόμα, βάλε κάτι και, ακόμα. Ακόμη ένας. Και
Δημήτρης. Και ο Δημήτρης, πάρα πολύ. Και τα αγόρια σου. Τα αγόρια σου. Από πότε τους έκανες? Ακριβώς, τα αγόρια μου. Έχεις δύο αγόρια που μας στέλνουν και ανέκδοτα και είσαι και 22. Από πόσο χρόνο τα έκανες, από τα 7? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και έτοιμο να τους χαίρεσαι. Σ' αγαπάνε πάρα πολύ και οι δύο σου οι γη. Και εγώ τους αγαπάω. Και να έχεις μια υπέροχη μέρα και σήμερα στα γενέθλιά σου να περάσεις υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και έτοιμο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Συγκινήθηκε, μωρέ. Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ τι... θα συγκινηθώ. Όταν σε πάρει ο γιος σου. Καλημέρα στην Έλισσα. Μου λέει να ξαναξεκίνησε. Το λέει, σου έχω πολλά. Και εγώ έχω πολλά. Θα κάνω μια εκπομπή και θα σας λέω τα δικά μου τα προβλήματα τώρα. Λοιπόν, θα λύνετε εσείς. Προτείνω Παρασκευή βράδυ. Ναι, εδώ θα είμαστε. Εδώ. Ναι, Γιώργο, έλα εσύ και θα έρθω. Γιατί ρε Ελίνα. Λοιπόν, σας έλεγα για τη Χρυσάντα. Σας έλεγα για τη Χρυσάντα γιατί η γάμη είναι μεγάλο κεφάλαιο, ειδικά στη ζωή μιας γυναίκας. Η νύφη που θα γεννηθεί τη πεθερά θα μοιάσει. Η νύφη που λέτε που παντρεύεται φέτος το καλοκαίρι και που θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, θέλει να είναι η ωραιότερη. Στο κατάστημα της Χρυσάντας Τριανταφύλου δεν έχει μόνο νηφικά. Έχει ό,τι έχει να κάνει με το γάμο. Πακέτο του κουμπάρου, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα πράγματα. Τα στέφανα, μπομπονιέρες, προσκλητήρια. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Για τη βάφτιση. Μόνο σταυρό δεν έχουμε. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Δεν έχουμε σταυρό. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Θέλω να σας πω ότι και για τις βαφτίσεις βεβαίως θα βρείτε πολύ ωραίες ιδέες. Επιλέξτε το θέμα της βάφτισης του παιδιού σας και θα το δείτε παντού. Από τις και τα προσκλητήρια μέχρι το βαφτιστικό κουτί. 22-21-086-623 το τηλέφωνο για ραντεβού. Και σε λίγο θέλω να μου πείτε, σκεφτείτε λίγο, έχετε περίπου 3,56 ναι. Όσο διαρκεί η φουρέιρα και το καραμέλα. Ναι. Τι σχέση μπορεί να έχουν οι τρεις μεθυσμένοι και ο ταξιτζής? Ναι. Πού πάει το μυαλό σου? Ότι τους πήρε κούρσα. Τους πήρε κούρσα. Ναι. Λες εσύ. Τι άλλο να κάνει το ξύπνημα με τους μεθυσμένους. Για σκέψου, βάλε λίγο το μυαλουδάκι σου να δουλέψει. Βάλ το λίγο. Και τρεις μεθυσμένοι που λέτε μπαίνουν σε ένα ταξί. Η Σούρα ήταν και οι τρεις, ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Κούρσα δηλαδή. Ο οδηγός καταλαβαίνει ότι είναι και οι τρεις μεθυσμένοι, ανάβει τη μηχανή και την ξανασβήνει στα καπάκια. Και τους λέει, παιδιά, αδέλφια, φτάκαμε. Πονηρός ο ταξιτζής. Ο πρώτος του δίνει τα λεφτά. Ο δεύτερος λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφέ μου. Ο τρίτος του τραβάει μια σφαλιάρα. Φτά! Ο ταξιτζής ξαφνιάζεται. Ωραία, λέει: με πήρανε χαμπάρι. Του λέει: Τι βαράζρε. Για να μάθεις, λέει, να μην τρέχεις παρά λίγο, να με σκοτώσεις. Καλημέρα και στον φίλο από Σάμο που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα να στείλουμε και μισό λεπτό γιατί είναι και τα email που έρχονται. Σοριδών τα email. Καλημέρα από το Λεμαίδα. Καλημέρα και Σάμο, τον φίλο τον Γιώργο. Θέλω να πάω στη Σάμο. Θέλω πολύ να πάω στη Σάμο διακοπές. Έχω συγγενείς στο Καρλόβαση. Ναι, έχεις να τους ζήσεις από τότε που έρχονται. Από το 1821. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν θυμούνται καν. Ήτανε κάτι ξαδέλφες, τις θυμάμαι. Τι ωραία κορίτσια. Πόσες? Τρεις ήτανε. Τρεις. Εγώ ήμουν παιδί. Αυτές ήταν ήδη ενήλικοι. Άρα δηλαδή ήτανε τώρα 20 χρόνια. Θα είναι 50, 60. Τώρα θα έχουν παιδιά, σκυλιά, γατιά, χείρα μπορεί να είναι κάποια, δεν ξέρω. Αλλά χτύπα ξύλο. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει. Λοιπόν, παιδιά, 697-800-1048 στέλνετε μηνύματα στο Viber. www.socafem.gr μας ακούτε όπου και να βρίσκεστε βεβαίως. Σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας ή όχι και να βρίσκεστε. Και βεβαίως 22-2-10-62-700. Καλημέρα στη Μέρη που λέει να πάτε στη Σάμο, είναι πολύ ωραία. Αλλά η θάλασσα είναι παγάκι. Είναι τόσο πληροφοριακά. Πιο κρύα θάλασσα από τη Μυτιλίνη δεν έχω μάτα ξανασυναντήσει. Στη Μυτιλίνη, ναι, έχω κάνει μπάνιο όταν ήμουν φαντάρος, ναι, ήταν κρύα. Πολύ. Εκεί πολύ. Στη Πέτρα. Πολύ, παιδιά. Πού στη Μυτιλίνη. Πού στη Μυτιλίνη. Πού στη Μυτιλίνη έκανε μπάνιο, Ελίνα. Θα φάω το νερό στο κεφάλι. Στη Μυτιλίνη έκανα μπάνιο σε μια θάλασσα που από πάνω έχει ταβέρνα. Έλα, ρε, έκανε μπάνιο σε θάλασσα. Πού στη Μυτιλίνη, αγάπη. Από πάνω έχει μια ταβέρνα, αυτή είναι. Ναι, όλοι πάνω... λογικά μία είναι αυτή. Α, δεν έχουμε άλλη. Παιδιά, βρείτε μου πού στη Μυτιλίνη είναι αυτή η ταβέρνα. Εμείς εδώ στη Χαλκίδα δεν έχουμε κρύα νερά, οπότε μπορείτε να έρθετε τώρα το καλοκαίρι. Ναι. Βέβαια είναι λίγο κρύα στις Αλικές. Από τον Ιούνιο και μετά ζεσταίνει. Ένα θερμοσύμφωνο η Ελίνα. Είχα μπει χθες στο διαδίκτυο και διάβαζα διάφορες ιστορίες. Ιστορίες. Και πέφτω πάνω. Έτσι, ήθελα να δω λίγο διάφορες από το παρελθόν. Από παλιά, ρε παιδί. Εκεί που έπεσες, πόνεσαι. Πέφτω πάνω στα φαγοπότια των Ρωμαίων. Οι Ρωμαίοι. Ο ναι. Ρωμαίο, Ρωμαίο. Τι έκαναν οι Ρωμαίοι. Έχεις δει διάφορες φωτογραφίες που. Έχω δει και από ταινίες. Κάνανε διάφορα έτσι. Φόραγαν αυτές τις. Πώς τα λέγανε. Τους χιτώνες, ρε παιδί μου, με ανοιχτά τα πόδια. Γιατί δεν τρεπόντουσαν. Και οι γυναίκες τους τάιζαν στα φύλλα. Ναι. Και αυτοί πίνανε κρασί. Ναι, και γενικά υπήρχε μια έτσι ατμόσφαιρα πολύ. Ερωτική. Μπράβο. Τι έτρωγαν. Υπήρχε κάτι το οποίο έτρωγαν, το οποίο τους προκαλούσε έντονες παρεστήσεις. Χούμους. Ψάρι. Τι ψάρι.
ένα ψάρι το οποίο δημιουργούσε πολύ έντονες παρεστήσεις, τους έκανε να έχουν έντονες ορέξεις, άντρες γυναίκες. Άντε. Το ψάρι λέει σάλπα ή σάλπα. Το ξέρεις? Ναι. Το ξέρεις αυτό? Ναι, το ξέρω, δεν έχω φάει, αλλά το ξέρω. Κάνει, λέει, παρεστήσεις όμοιες με του LSD. Πώς το φτιάχνανε? Σάλπα, γιατί το έχεις φάει? Όχι, δεν έχω φάει, δεν μου αρέσουν τα ψάρια, αλλά για λέγε. Υπάρχει αυτό εδώ? Ναι, υπάρχει, νομίζω υπάρχει ακόμα. Ψάρι. Περίμενε, σάλπα. Ρε παιδί μου, η σάλπα. Ναι. Ναι. Ναι, είναι ένα ψάρι, ένα είδος θαλάσσιου ψαριού. Ναι, ευχαριστούμε. Το οποίο σου δημιουργεί έντονες παρεστήσεις. Και αυτό έτρωγαν οι Ρωμαίοι. Και γι' αυτό βλέπατε. Τώρα θα μπερδευτεί ο κόσμος και πάει να αγοράσει σάλπες. Όχι, μην αγοράσετε. Όχι. Γιατί με πάτε δηλητηρίαση. Όχι, το θέμα είναι πώς το μαγειρεύανε. Δεν είναι ότι δημιουργούσε, έτρωγε το ψάρι, το τηγάνιζε και έφαγα μια σάλπα και το βράδυ ήθελα να κάνω σεξ. Μπάρμπικιου θα κάνανε. Ναι, μπάρμπικιου. Θα ψήνετε. Με το γειτόνα. Σήκω στο γειτόνα σου. Ιούλιε. Μη βάλει πολύ τσίλι. Ο Κέσσαρας δεν μας κάλεσε για μπάρμπεκιου στο σπίτι του. Ιούλιε, στο δικό μου ψάρι. Μη βάλεις λαδολέμονο. Ναι, σε παρακαλώ. Και όχι αλάτι αν είναι εύκολο. Ώρα για μάθηση, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε, μάθημα έχουμε? Η σάλπα. Α, η σάλπα, κυρίες και κύριοι. Το ψάρι αυτό που δημιουργεί παρεστήσεις, οι οποίες μπορούν να κρατήσουν ως και 36 ώρες. Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Εγώ διάβασα για τους Ρωμαίους εκεί και τα πάρτι που κάνανε. Στα πάρτι τρώγανε τα ψάρια αυτά. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Στα πάρτι στη Ρώμη τρώγανε σάλπα, εμείς πίναμε ούζα. Μισό λεπτό εκεί. Η σάλπα. Όταν λέει σου δημιουργεί παρεστήσεις και βλέπεις, σου προκαλεί όνειρα. Τι εννοεί? Όχι μόνο όνειρα, σου προκαλεί επίσης λέει και ακουστικές παρεστήσεις και οπτικές παρεστήσεις. Δηλαδή και ακούς και βλέπεις. Ενώ δεν υπάρχουν αυτά. Τίποτα δεν υπάρχει. Το πρώτο περιστατικό έγινε το 2006. Ναι. Όταν δύο άντρες που το έφαγαν. Είχαν πάει, ας πούμε, σε μια ταβέρνα. Είχαν πάει σε μια ταβέρνα. Και ζήτησαν σάλπα. Στη Δυτική Μεσόγειο. Ναι, δεν ψαράκι θέλουμε. Δεν μπορούσαν να πάνε κουτσομουρίτσα. Σάλπα. Ναι. Τους ρωτάει ο ταβερνιέρης. Θέλετε μεγάλο ψάρι ή θέλετε μικρό? Λέει ο ένας, λέει, εγώ θέλω περίπου στα 15 εκατοστά. Ο άλλος λέει, εγώ θέλω κανένα 30 εκατοστά. Έχεις? Δηλαδή, όταν πας στην ταβέρνα να ζητήσεις ψάρι, ναι, το πηγαίνεις με τα εκατοστά. Σου λέει, θες μεγάλο, θες μικρό, τι θες να είναι? Έτσι θες μαρίδα, τι θες? Θες μόνο, τι θες? Δεν λες, φέρε μου κάτι 30 εκατοστά. Όχι, του λες σε κιλά. Του λες, φέρε μου ένα μεγάλο, τι έχεις, μεγάλα ψάρια. Η σάλπα, το αρσενικό, Ελίνα μου, η αρσενική σάλπα. Ναι. Ο σάλπος δηλαδή. Φτάνει τα 15 με 30 εκατοστά. Να με το συμπάθειο. Τόσο πάει. Να μια σάλπα. Αυτό τι είναι, 15 ή 30? Αυτό είναι 30, μετά 15. Αυτό το 30 θα ήταν όλο μου όμω. Είναι τόσο, έλα, Χριστέ μου. Είναι τόσο 15. Ναι, ναι. Για βες. Σου φάνηκε πολύ. Λέγε. Τελείωνε. Έλα, τελείωνε. Τι τραβάει κακό. Ωραία, το αρσενικό. Λοιπόν, μπορεί να το ψαρέψεις στα 70 μέτρα περίπου. Ναι. Βρίσκεται η σάλπα. 70 που έχουμε. Στη γέφυρα πόσο έχουμε εμείς? Δεν ξέρω, δεν έχω ψαρέψει εκεί. Λοιπόν, πιάνεται σε δίχτυα και σε κιούρτιους. Ναι, τι είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Το ασημένιο το κοφίνι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, το ψάρι αυτό έγινε γνωστό από το 2006, το οποίο προκάλεσε για 36 ώρες αυτούς τους δύο παρεστήσεις. 36 ώρες. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια που είπες εσύ από τον Ρωμαίο. Ρωμαίο. Γιατί είναι, είσαι ο Ρωμαίος? Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι οι Ρωμαίοι τα τρώγαν αυτά και γινότανε του. Εντάξει. Τη σάλπα στο κάγκελο. Ναι, το καταλαβαίνω, δεν βλέπω σε εικόνες. Ναι, στην εικόνα αυτή εσύ είδες το ψάρι. Το ψάρι δεν το δείχνω. Δεν το δείχνει. Δεν το δείχνει. Δεν σε ρωτήσω, περίμενε. 36 ώρες τι βλέπεις? Ότι αυτό που θέλεις να αυτόσεις. Αυτό. Εξαρτάται. Εσύ ρε παιδί μου, τι θα, δηλαδή τρως τη σάλπα σου. Ναι. Έτσι. Τι έχεις αποθυμένο μέσα στο μυαλό σου, στο πίσω μέρος του μυαλού σου αποθυμένο? Στο φέρνει μπροστά και σου κάνει και εικόνα. Ναι. Και το ακούς. Και το βλέπεις. Και το βλέπεις. Δηλαδή, έχεις εικόνα, τραγουδάει ο Αργυρός. Τον έχω μπροστά μου. Να σου εκεί στην ταβέρνα. Είπες πως με θες ψέματα. Παλαμάκια η Έλληνα. Κοιτάει ο κόσμος. Παλαμάκια η Ελίνα, άρε Κωνσταντίνε, πετάει και χαρτοπέτσι. Ο κόσμος κοιτάει με μια απορία. Λοιπόν, παιδιά, προσοχή στα ψάρια. Παιδιά, προσέξτε όμως, έτσι δεν είναι επεξεγέλαση αυτό, για γελάμε. Έχουν πάθει δηλητηρίαση οι άνθρωποι. Ένας ψαράς από τη γέφυρα, ρε παιδιά. Ένας ψαράς από τη γέφυρα. Έχετε πιάσει εδώ ποτέ σάλπα? Αν υπάρχει κάποιος που έχει πιάσει σάλπα. Ο πατέρας σου που είναι και ψαράς. Δεν πιάνει σάλπες ο πατέρας μου. Τι πιάνει ο πατέρας? Κοκοβιούς πιάνει. Ψαρόσπες θα κάνουμε, δεν ξέρω. Κοκοβιούς πιάνει. Χιλούδες και πέρκες. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα στον Show FM στο Facebook, direct στο Messenger δηλαδή. Καλημέρα και στην Ανά που λέει καλημέρα από Χίο. Είστε ο λόγος που χάνω 2 ώρες ύπνο. Όχι, Νανά μου, μπορείς να σας αναπληρώσω το μεσημέρι. Δεν υπάρχει μεσημεριανός ύπνος. Το πρωί εδώ μαζί μας, Νανά. Και ό,τι χάνετε στο www.showfm.gr μπορείτε να βρείτε το podcast εκπομπής και να μην χάνετε στιγμή. Καλημέρα στη Σίλβια από Πύργο Ηλίας. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στο Χριστινάκη, στον Πέτρο. Καλημέρα στον Αλέξ
Αλέξανδρο, στη Χρυσούλα, στο Γιώργο, στην Ελευθερία, στον Πέτρο επίσης. Καλημέρα, Ελλάδα συγκεκριμένα λέει. 22-2-10-62-700. Έχουμε συλλαβές, έχουμε και 5 λέξεις από τις συγκεκριμένες συλλαβές που θα σας δώσω εγώ για να κερδίσετε υπέροχα δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Έχετε μόνο 15 δευτερόλεπτα. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Γιώργο, γεια σου, Ελίνα. Λοιπόν, Δημήτρη μου, το παιχνίδι μας το ξέρεις. Σου δίνω μία συλλαβή και θέλω 5 λέξεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Θες να παίξω εγώ για σένα? Θες να παίξω εγώ για σένα ή θες να παίξεις μόνο σου? Θα κερδίσεις. Πώς το ακούς κάθε μέρα? Το φοβάμαι. Κι εγώ. Ντροπή σου, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε, Δημήτρη. Θέλω να μου δώσεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από γιώτα και από ήτα και λάμδα. Από ήλ. Ήλιος, ηλιοσφορός, όχι, ηλιοτροπείο, ηλεκτρικό. Έλα. Ηλεκτρισμός, ξέρω εγώ. Τι είπες το τελευταίο? Ηλεκτρισμός. Είπες ηλεκτρικό, Ηλεκτρισμός. Σωστό. Άλλο ηλεκτρικό. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά, εντάξει, έδωσε συνώνυμες λέξεις, αλλά τέλος πάντων. Ευτυχώς. Ελίνα, γιατί? Εντάξει, έδωσε. Δεν σου πάω κόντρα. Εγώ δεν πηγαίνω κόντρα σε κανέναν, αλλά ήταν συνώνυμο, όπως και να το κάνω. Γιατί χάνει συνέχεια και ζηλεύει, κατάλαβες τι γίνεται, Δημήτρη? Γι' αυτό, Γιώργο. Λοιπόν, αν είχα παίξει εγώ για σένα, δεν θα είχε ζοριστεί τόσο. Λοιπόν, Δημήτρη μου, μείνε σε γραμμή σου, να σε μοιράσουμε τα δωράκια σου. Καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Ντανιέλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Πώς είσαι? Καλά, πολύ καλά. Εσύ? Καλά, καλά. Και εμείς ποιους έχουμε πετύχει? Είμαι στη δουλειά. Είσαι αλλά στη δουλειά. Ωραία θέα. Α, τι θέα? Βλέπεις? Σήμερα είναι πολύ ήρεμη η θάλασσα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό στα Χανιά και είναι λάδι. Α, στα Χανιά είσαι. Ναι, ναι, από τα Χανιά είναι. Α, τι ωραία. Τι ωραία. Να την πιεις στο ποτήρι τη θάλασσα σήμερα, ε. Ναι, παιδιά, είναι υπέροχη. Μου έρχεται να πάω να κάνω βουτιά, αλλά λίγο. Κρυώνω λίγο. Περίμενε να παίξουμε και άμα κερδίσεις πήγαινε. Λοιπόν, έχεις 15 δευτερόλεπτα και θέλω 5 λέξεις, Ντανιέλα μου. Θες να παίξω εγώ για σένα? Καλά, άντε, δεν παίζω. Μην παίξεις καλύτερα. Κανείς δεν θέλει, κανείς δεν θέλει να παίξω εγώ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από ε, π και α. ΕΠΑ. ΕΠΑ. Έπαυλη, επάλυψη. Έλα. Έλα, βρε. Έπαρση. Ναι. Επαγωγικός. Επαγωγικός να είναι και αυτό. Άλλη μία. Αχ, βρε Ντανιέλα, δεν πειράζει. Επάγγελμα. Μη βουτήξεις, δεν είναι μέρος. Επαφή. Ναι, παιδιά. Δεν πειράζει. Έγινε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Next time, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, το όνομά σου? Καλημέρα. Χρήστος ονομάζομαι, από Αθήνα. Έλα, Χρήστα. Γεια σου, Χρήστο από Αθήνα. Πώς είσαι στην Αθήνα σήμερα? Μια χαρά, ηλιόλουστα. Και τώρα πάμε για καφέ. Έχονται χιόνια, το ξέρεις? Από Παρασκευή, από πότε λέει? Από Σάββατο βράδυ. Θα έχετε και εσείς χιόνια εκεί στην Αθήνα μέσα. Σε ποια περιοχή στην Αθήνα είσαι? Τώρα με Κυψέλη. Κυψέλη. Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Θέλω να μου πεις 5 λέξεις. Χρήστο. Ναι. Θες να παίξω εγώ για σένα? Όχι, άστο. Ωραία, παιδιά, δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άστο, Χρήστο μου, πας και κερδίσεις. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ναι, ναι, εντάξει. Θέλω 5 λέξεις που ξεκινάνε από ζήτα, αλφα και ρο. Από ζαρ. Ωραία. Έλα. Ζάρι. Ναι. Ζάρα. Ναι. Έλα. Σαλκέρα. Μπάμε, γεια σου. Γεια σου. Ναι. Έλα. Δεν ήθελες να παίξω εγώ για σένα. Για πες, Ρελίνα, εσύ άλλη. Τι? Ζαρκάδι. Ζαρκάδι. Περίμενε. Σαρτινιέρα. Σαρτινιέρα. Όχι, δεν τα είχα βρει εγώ τώρα. Άρε, Χρήστο. Έγινε, Χριστάρα μου, καλή σου μέρα. Να είστε καλά. Καλό πρωί. Καλημέρα. Πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά, εσύ. Πώς σε λένε? Μάχη. Από πού τηλεφωνείς? Χαλκίδα. Μάχη μου, θες να παίξω εγώ για σένα? Μια άλλη φορά. Μια άλλη φορά, καλύτερα. Λοιπόν, Μάχη μου. Εγώ μπορώ να αποχωρήσω ήσυχα. Μάχη μου, θέλω μέσα σε 15 δευτερόλεπτα να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από θήτα, αλφα και λάμδα. Από θάλ. Θάλ, ωραία. Θάλασσα. Ναι. Θαλασσί. Ναι. Θαλπορή. Ναι. Έλα. Θαμένος.
Θάψιμο. Πάμε ένα άλλο, ένα ακόμα. Αφού τα είπε. Ο θαμμένος με το θάψιμο είναι. Όχι, άντε, το πάρω σωστό, άντε, βρε. Αφού είπε θάλ, παιδί μου, τι θέλει σωστό. Ποιο? Αφού είπε θάλ. Με μπερδέψατε. Να σου πω κάτι. Ό,τι θε τον κάνει. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άμα θε να κερδίσει, κερδίζει. Είπε θάλ και παίρνει το θάψιμο σωστό. Δώσε το δώρο στο κορίτσι, μην γίνει χαμό τώρα. Μάχη μου. Μάχη μου, κερδίζει επειδή. Το δίνω εγώ. Επειδή στο δίνει η Ελίνα. Θα ευχαριστώ, Ελληνάκι μου. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια πολλά. Δεν ξέρω τι θα σου δώσει, αλλά κάτι θα σου δώσει. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Μια χαρά, εσύ? Καλά, και εμείς το ονοματάκι σου? Σταυρούλα. Σταυρούλα μου. Λοιπόν, Σταυρούλα, είσαι έτοιμη? Ναι. Σταυρούλα. Ναι. Θες να παίξω εγώ για σένα? Δεν έχει παίξει σήμερα. Όχι, εντάξει, εντάξει, όχι, Σταυρούλα, όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Σταυρούλα, θέλω πέντε λέξεις που ξεκινάνε από Β, όμικρον και Ύψιλον. Εγώ δεν ξέρω. Από βου. Βου, βορά. Βου, βου. Βουβάλι. Βουβάλι. Πες το, παιδί μου. Βουτιά, βουβάλι, βούρτσα. Έλα, κουνέλα. Έλα, βρε. Βούρια. Αχ, δε Σταυρούλα. Άγρε Σταυρούλα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Σταυρούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο επόμενος, παρακαλώ. Του σκομπλάρεις, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλώς το. Ποιο είναι? Καλά είμαστε για την ώρα. Είσαι ο. Θανάσης. Ο Θανάσης. Θανάσης, θα σου πω κάτι. Ναι. Δεν θέλω να παίξω για σένα. Είπα εγώ να παίξω για μένα. Έλατε. Επειδή θα έλεγε όχι, στο λέω πρώτη. Δηλαδή απορρίπτω εγώ τώρα, κατάλαβες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Θανάση μου, έχεις 15 δευτερόλεπτα να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από γάμα, έψιλον και ρο. Από γερ. Γεράνι. Ναι. Γέροντας. Yes. Γεροχειμώνας. Γεροχειμώνας. Τι είναι αυτό? Καινούρια. Είναι στη δημοτική. Λοιπόν, γερανός. Αφρεθανάση. Δεν πειράζει, αύριο. Αύριο λοιπόν, παιδιά, πάλι μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή βεβαίως από τώρα για το αυριανό παιχνίδι. 22-10-62-700 είναι μία συλλαβή. Είναι πέντε λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα και εγώ πάντα διαθέσιμη να παίξω για εσάς. Για εσάς και να τη διαλέγετε, παιδιά, να τη διαλέγετε. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που λέει: παιδιά, είμαι αγρότης από Καβάλα. Ναι. Αγρότης μόνος ψάχνει. Όχι, πλάκα κάνω. Αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα, είμαι από Καβάλα, είμαι αγρότης. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνει τη διάθεση. Καλημέρα σας. Σε ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Γιώργαρα μου, καλημέρα. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχω ζώδια. Α, ζώδια. Έχω ζώδια τα οποία. Τι να σου πω τώρα. Τι. Με μία ατάκα θα τον διαλύσεις ψυχολογικά. Αχα, λοιπόν, άρα έχουμε. Περιμένε, συγγνώμη, θα κάνω ένα live streaming στο Instagram. Ναι, ναι. Να σε βλέπουν τα παιδιά μας. Υπάρχει μία ατάκα, ρε παιδί μου. Ναι. Κατά την οποία, αν την μπει αυτή στο ζώδιο, είναι η δική του Αχίλλειος πτέρνα. Α, η ατάκα η οποία κάνεις ό,τι θες τον άλλον. Τον διαλύεις. Τον κάνεις κομμάτια. Τον κάνεις κομμάτια. Τι, σε έδειξε. Είπε κάτι ο Σκορπιός και σε έδειξε. Τι θα του πεις για να το διαλύσεις? Στο Σκορπιό? Ναι. Σε απάτησα. Α, ναι. Τι, είσαι καλά. Τρελαίνεστε. Όλοι τρελαίνονται. Όλοι δηλαδή, τρελαίνονται. Αλλά... Όχι, εκεί. Δεν είναι αυτή η ατάκα. Γιατί λες εσύ, εγώ τα κάνω όλα υπέροχα. Ναι. Τα κάνω, δηλαδή, να με απατήσεις γιατί, ειδικά στο κομμάτι του σεξ. Είσαι κοντά. Είσαι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι αυτό. Χριστέ μου, τι άλλο θα ακούσω. Για λέγε. Πάμε. Για λέγε. Λοιπόν, ο κρυός. Ο κρυός. Τι του λες του κρυού και. Δηλαδή, του το πετάς ναι. Και μετά φεύγεις. Είσαι άσχημος. Όχι. Όχι. Έρχεσαι δεύτερος και καταϊδρωμένος. Τι του είπε. Τον έσκησες, τον έκανες κομμάτια. Φταίλια τον καημένο. Λοιπόν, ο Ταύρος. Δεν σου ανήκα ποτέ. Και θαυμαστικό κιόλας. Δεν ξέρω από Ταύρο, θα σε γελάσουν, ναι. Ο Δίδυμος. Δεν χρειάζεται να του πεις κάτι. Σπάσω το κινητό. Δεν μπορεί χωρίς επικοινωνία λεπτό. Δηλαδή, άμα του πάρεις το κινητό, το σπάσεις, το κάνεις, τρελαίνεται. Του Δίδυμου, Ναι. Του Δίδυμου. Ο Καρκίνος. Ναι. Πήγαινε πίσω στη μαμά σου. Καλά, τι τον ενοχλεί. Εντάξει, τρελαίνεται. Σιγά, μωρέ, τώρα. Ήσαι να του ρίξει σε μαμόθρευτο. Πες με εμένα. Περίμενε, τι να σου πω. Πήγαινε πίσω στη μαμά σου. Θα πάω, Μαρή. Εσύ στη δικιά σου. Λοιπόν, στο λιοντάρι. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν και πολύ, πολύ καλύτερες. Αυτό το πολύ καλύτερο μου πονάει. Α, να το ξέρω, το έχω σε υπόψη. Δηλαδή, υπάρχουν πορτοκαλιές που κάνουν πιο ωραίους χυμούς. Μην το πεις αυτό, δεν το πεις. Χυμό πίνω. Λοιπόν, Παρθένος. Δεν πας καλά. Είσαι κολλημένος. Τρελαίνεται. Σιγά, ναι, του έκανε τη μούρη κρέα. Καμιά άλλη ατάκα. Ζυγός. Ναι. Είσαι μόνο για σεξ και τίποτα παραπάνω. Τι πιο ωραίο να σου πούνε. Πού είναι οι ζυγίδες? Σουκοπίτρα, πάμε ζυγό. Λοιπόν, Σκορπιός, θα το πω μετά στο Σκορπιό. Εγώ καιρός, μέτριος ήσουν και μέτριος θα μείνεις. Αυτό τραγούδι δεν είναι? Όχι.
Κάτι είναι με το ίσουν και θα. Άλλο, άλλο είναι. Άλλο. Ναι, ο εγώ καιρό είναι αυτό. Ο υδροχός, έχεις ψυχολογικά πολλά. Δεν νιώθεις τίποτα. Ναι, ποιος δεν έχει. Εγώ θα απαντάω για το ζώδιο. Ο ηχθύης, είσαι ένα ψέμα από την κορυφή ως τα νύχια. Ω, αυτό είναι βαρύ. Ναι. Αυτό είναι λίγο βαρύ. Το πιο βαρύ από όλα ήταν αυτό. Ναι, ναι, ήταν λίγο βαρύ. Ο τοξότης. Οχ. Αυτό που θα μας διαλύσει εμάς ναι. είναι είσαι κομπλεξικός. Ναι, για να μάθεις. Να το πω στην μαμά μου τώρα. Να πλάκα. Όντως θα με ενοχλούσε αυτό. Δηλαδή, αν έρθεις αύριο το πρωί και σου πω καλά, είσαι πολύ κομπλεξάρα, ρε παιδί μου. Ναι. Θα νευριάσω. Σε βλέπω πολύ. Την έχω κάνει κομμάτια τώρα. Ελίνα, είσαι κομπλεξική. Και στο Σκορπιό, παιδιά. Α, γι' αυτό σου ταιριάζει και το τραγούδι του Μιλιόκα. Έλα. Και στο Σκορπιό, μία είναι η ατάκα που μπορείτε να τον διαλύσετε, να τον κάνετε κομμάτια. Κομμάτια. Δεν με ικανοποίησες ποτέ. Δείξε λίγο τον εαυτό σου. Παιδιά, συμφωνώ. Συμφωνώ μόνο στο Σκορπιό. Αν το πείτε αυτό. Είναι μαχαίρι στην καρδιά. Είναι μαχαίρι στην καρδιά και μπορώ να το πω αυτό. Θα συμφωνήσω. Λίγικα. Στα άλλα δεν ξέρω αν. Λίγικα σου λέει, μην τα ακούσει τη γλώσσα σου. Στα άλλα δεν ξέρω αν συμφωνώ. Αλλά στο Σκορπιό, ναι, αν μας πεις ότι όλο αυτό τον καιρό δεν σε ικανοποίησα ποτέ. Τρελαίνεται. Γιατί εγώ νομίζω ότι σε ικανοποιώ και στο. Είναι χειρότερο λεπτό να του πεις ότι τον απάτησες. Κράτα λίγο το κινητό. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο τώρα. Μην τολμήσετε. Μην διανοηθείτε. Και πείτε ότι σε Σκορπιό δεν σας ικανοποίησε ποτέ. Πάρτε το στον τάφο σας. Τι λες ρε παιδί. Την ατάκα αυτή κρατήστε. Όπως και τώρα εμείς φοβηθήκαμε. Να την πάρετε μαζί σας. Γιατί αφού δεν σε ικανοποίησα μωρή εγώ, θα πάω στην καλύτερη σου φίλη. Α, εντάξει. Εντάξει. Ντροπή. Αυτό σηκώνει μήνυση. Τι μήνυση? Μήνυση. Αυτό θα μου κάτσει η φίλη σου. Εγώ θα την πληρώσω. Ναι, καλά. Ναι, καλά. Οι φίλες μου ποτέ. Πες το μου και θα δεις τι έχουν να πάθουν οι φίλες σου. Ένα πολύ πανέβρα, μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που συμμετέχετε στην εκπομπή από το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καταπληκτικοί. Είτε είστε εδώ στο Viber, είτε στο Messenger, στα social γενικά, στο τηλέφωνο, στα μηνύματα. Γίνεται χαμός. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους ανθρώπους, από τα παιδιά που δεν έχουμε αναφερθεί στα μηνύματά τους. Καλημέρα στο φίλο που είναι στο νοσοκομείο με πνευμονία και μας ακούει και συγκεκριμένα. Κάτσε να σου πω. Ο Πέτρος. Και Πέτρο, είναι στη Βουδαπέστη, στη Βουδαπέστη. Φιλιά πολλά. Στην Ουγγαρία. Πολλά φιλιά, Πέτρο μου. Καλή ανάρρωση να έχεις. Καλημέρα στην Άννα από τα Ινόφυτα. Καλημέρα στο Μαράκι, στη Μιχαέλα, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, στον Αντώνη, στον Πέτρο, στον Μπάμπη, στον Άκη, στη Σταυρούλα. Σε όλα τα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα. Καλημέρα στον Χάρη, καλημέρα στον Νίκο, στην Πόπη που λέει πού στέρε, παιδιά, ζέστη σήμερα στην Κάλυμνο. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο καριστική φίλη μου. Καλημέρα βεβαίω στην Έλενα. Όταν ο Γιώργο δεν ξέρει από μάρκε και τσάντε είναι όλα τα λεφτά το πώ αντιδράει. Που να τον έβλεπε κιόλα εδώ από κοντά πώ είναι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, θα πρέπει να ξέρω. Εντάξει, ήξερα και τις βλεφαρίδες. Ναι. Δεν είναι και πολύ. Καλημέρα στον Γιώργο, συγγνώμη. Ψηλή άμμο, Σισάμο, το παραλία του νησιού, τέλεια για παιδιά. Ένα ναυτικό μίλι από Τουρκία, το κοντινότερο σημείο Ελλάδα-Τουρκία. Ελλάδα-Τουρκία, ναι, το ξέρω, αυτό το έχω διαβάσει κιόλας. Στο Καρλόβας είχα, έχω κάτι στους συγγενείς, εκεί είναι. Καλημέρα στον Αντώνη που είναι στο λατομείο του Αλιβερίου. Μας στέλνει την καλημέρα του. Η Σοφούλα, βεβαίως, καλημέρα που μας ενημερώνει ότι το Λιποζάν είναι θυστικό. Αλήθεια, Σοφούλα μου. Ναι, ναι, ναι. Έχουν βγει έρευνες. Θα τα πούμε αύριο. Δεν σε προλάβα σήμερα. Αύριο θα σου πω μια έρευνα που έχει να κάνει με αυτά που βάζει στα χείλια σου. Πώς λέγεται? Λιποζάν. Αλλιώς. Λιμπάλμ. Λιμπάλμ. Για τα λιμπάλμ. Βούτυρο κακάο. Βούτυρο κακάο. Βάζει και βούτυρο κακάο το κοριτσάκι μου. Παιδιά, τα λέμε αύριο στις 7. Πρέπει να κλείσουμε. Το 12χρονο παιδιά, θέλω να κλείσουμε. Γιατί θέλω να τον δείρω λίγο. Θα τον δείτε αύριο με μαυρισμένο μάτι. Αχ, βούτυρο κακάο. Μην με νευριάζει άλλο. 9χρονο μου. Γιώργο και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.